Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Για μια ακόμη Δευτέρα είμαστε εδώ με την εκπομπή Επί Παντός. Διαφορετική σήμερα η εκπομπή, καθώς αποκλειστικό της θέμα είναι το Σκοπιανό και οι τελευταίες εξελίξεις, αλλά και η ίδια συμφωνία των Πρεσπών. Κοντά μας γνωστοί άνθρωποι της τοπικής μας κοινωνίας, ενεργοί πολίτες που έχουν διαδραματίσει ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό ρόλο, έναν σημαντικό ρόλο, θα έλεγε κανείς, στα τεκτενόμενα στην τοπική μας κοινωνία τους τελευταίους μήνες, αναφορικά με την περίφημη, σε εισαγωγικά ή όχι, Συμφωνία των Σκοπίων. Κοντά μας ο κύριος Απόστολος των Πρεσπών Σκοπίων. Κοντά μας ο κύριος Απόστολος Παπαδημητρίου, παρουσιαστής εκπομπής Μαρτυρία στο Top Channel, πρόεδρος του Συλλόγου Μακρυγιάννης και ιστορικός ερευνητής. Καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε. Κοντά μας επίσης ο κύριος Οδυσσέας Γαύρος, τέως πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκτων, μέλος έφορος δημοσίων σχέσεων, ο οποίος παρουσιάζει στο Top επίσης στην εκπομπή Η ώρα των Πολυτέκτων. Καλησπέρα κύριε Γαύρο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Κοντά μας ο κύριος Γιάννης Παπακοσταντίνου, γνωστός δικηγόρος, ο οποίος με το δικό του τρόπο από το διαδίκτυο κυρίως έχει πάρει τις δικές του θέσεις. Καλησπέρα κύριε Παπακοσταντίνου, αναφορικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ ευχαριστώ που και πάλι ήρθατε. Και κοντά μας και ο συνάδελφος και φίλος Σπύρος Κουταβάς από το Veto News και το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα. Μια δύσκολη μέρα από το πρωί δημοσιογραφικά, έτσι, μάλλον διήμερο, θα έλεγε κανείς. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον Σπύρο του Κουταβά, γιατί υπήρχε μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα του Veto News, η οποία αναβάλλεται. Αναβάλλεται η εκδήλωση αυτή. Ήταν προγραμματισμένη για τις 25 του Οκτώβρη, τη μέρα Πέμπτη τις 7 το απόγευμα. Ενώ εκ των ομιλητών μας και κατά 99,9% θα είμαστε, η εκδήλωση θα γίνει την ημέρα Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα. Αλλά θα βγει ανακοίνωση με τους ίδιους ομιλητές. Είναι ο πολιτικός επιστήμονας και ερευνητής ο Νίκος Μαρατζίδης και καθηγητής των Βαλκανικών και Σλαβικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Είναι ο κ. Σαρμακόλας, επίσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, αλλά είναι διεθνολόγος και υπεύθυνος του ΕΛΙΑΜΕΠ για την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Ο συνάδελφός μου, ο καλός, με πολύ μεγάλη εμπειρία, συνάδελφός μας, μάλλον Παναγιώτη, θα τον έχει γνωρίσει και εσύ, ο Σταύρος ο Τζίμας, από την εφημερίδα Καθημερινή και με πολύ μεγάλη εμπειρία στα Βαλκάνια. Όπως βρέθηκε και στη συμφωνία εδώ. Βρέθηκε, ήταν εκεί. Έχει πάρει συνεντεύξεις από όλους τους απελθόντες προέδρους που δεν είναι και σήμερα και στη ζωή της Βαλκανικής εδώ ενδοχώρας. Αυτή θα είναι προσκεκλημένη μας και νομίζω ότι θα γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση. Μάλιστα, το εύχομαι. Θα πάτε σε αυτή την εκδήλωση, κύριε Γαύρο, κύριε Παπαδημητρίου. Το κυρίο. Ναι, βεβαίως. Θα πάτε. Γιατί μια εκδήλωση σε ένα πνεύμα περίπου στήριξης σε κάποιο βαθμό της συμφωνίας των Πρεσπών. Εγώ θα πάω για την αντιστήριξη. Το ξέρω. Απλά θέλω να πω με το ερώτημα ότι μήπως όλες οι πλευρές ένθεν κακήθεν σε αυτό το δημόσιο διάλογο όλους αυτούς τους μήνες υπερέβαλαν και έριξαν σπόρους διχασμού. Μπορεί. Αυτό ήθελα. Ρωτάτε εμένα. Μπορεί. Και τους δύο, έτσι, ένα σχόλιο να ξεκινήσουμε με τη συζήτηση έτσι γι' αυτό. Έτσι. Ο κίνδυνος ο διχαστικός υπάρχει, το κατέγραψε και σε άλλα. Και μιλάω για όλες τις πλευρές. Στον τοπικό τύπο, αλλά δεν νομίζω ότι ο διχασμός ξεκινάει από την τελευταία συμφωνία. Πολύ φοβούμαι ότι ο διχασμός στην ελληνική κοινωνία υπάρχει από πολύ πιο μπροστά. Για το ζήτημα των Σκοπίων. Όχι, γενικότερα. Α, γενικότερα, το γενικότερα. Εγώ θα το θέσω σε μία διαφορετική βάση, ότι υπάρχει μία τάση αποδοχής ενός διεθνισμού νέας μορφής, ο οποίος έρχεται να υποκαταστήσει τον φθήνοντα διεθνισμό. Θα διακόψω, δεν θα βάλω το μικρόφωνο μου, λένε. Βάλτε το καλύτερο. Έρχεται λοιπόν να υποκαταστήσει τον φθήνοντα διεθνισμό, τον προλεταριακό του μαρξισμού και σε κύκλους είναι γνωστός ως διεθνισμός της παγκοσμιοποίησης. Ήδη τα ονόματα τα οποία άκουσα από τον κύριο Κουταβά εμένα αμέσως με οδηγούν στο να κατανοήσω ότι αυτοί έρχονται με συγκεκριμένες θέσεις τις οποίες το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν τις εκφράζει μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών, αλλά εδώ και δεκαετίες. Ξέρω λοιπόν ποιες είναι οι θέσεις αυτών που στηρίζουν ή που είναι ενταγμένοι μέσα στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Άρα λοιπόν το θέμα του διχασμού δεν είναι πρόσφατο, δυστυχώς. Τώρα, από την άλλη μεριά βέβαια... Η άλλη πλευρά ποια είναι?
Η άλλη για να πλευρά, υπάρχει διχασμός πρέπει να υπάρχουν δύο πλευρές. Ούτε και αυτή μπορώ να πω ότι είναι μία συνεκτική και με κοινό όραμα. Υπάρχει, θα μπορούσα να πω, πολυδιάσπαση, γιατί άλλωστε και στην πρώτη δεν είναι μόνο το ΕΛΙΑΜΕΠ. Όλοι όσοι είναι υπέρ των θέσεων της Συμφωνίας των Πρεσπών και υπέρ άλλων θέσεων δεν εκφράζονται κατά τον ίδιο τρόπο που εκφράζονται τα μέλη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Από εδώ μεριά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτοχαρακτηριζόμενοι πατριώτες, οι οποίοι όμως μπορούν να εκτείνονται από το χώρο του ολοκληρωτισμού, ο οποίος τίνει στη χώρα μας να προβληθεί ως ο μόνος ο οποίος εκφράζει πατριωτικές θέσεις. Και όχι μόνο στη χώρα μας, ίσως. Και όχι μόνο στη χώρα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, έως μία, σε ένα χώρο που θα μπορούσα να πω ότι περιλαμβάνει και μέρος της αριστεράς. Γιατί εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι οι πατριώτες υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Τώρα, το θέμα είναι πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται τον πατριωτισμό και το χρέος να δίνει αγώνες για να προασπίσει τα εθνικά δίκαια. Εδώ χωράει συζήτηση και συζήτηση. Ωρών, έτσι. Ημερών και ετών ίσως. Κύριε Παπακοσταντίνου, ένα σχόλιο για την κουβέντα που ξεκίνησε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδημητρή ότι υπάρχει διχασμός στην ελληνική κοινωνία εδώ και χρόνια, ο οποίος διχασμός εγώ τον οριοθετώ αλλιώς. Τον οριοθετώ ότι από τη μια μεριά είναι δυνάμεις της λογικής του ορθολογισμού, οι οποίες έχουν αποφασίσει ότι η θέση της χώρας είναι στο δυτικό μπλοκ, μιας χώρας η οποία ιδρύθηκε από τους δυτικούς συμμάχους, οι οποίοι ρομαντικά το 1821 στήριξαν την ελληνική επανάσταση και τη βοήθησαν να επικρατήσει τελικά με την αυμαχία του Ναβαρίνου, γιατί διαφορετικά δεν θα υπήρχε. Και την είσαμε και προχθές. Ακριβώς. Αυτός λοιπόν είναι το κομμάτι του κόσμου, της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δέχεται την ένταξη σε αυτή τη δυτική κοινωνία με τις χώρες τις λεγόμενες προοδευμένες, τις χώρες της ευμάρειας, εν πάση περιπτώσει που αυτό δεν αμφισβητείται. Και από την άλλη μεριά είναι ένας χώρος ο οποίος προβάλλεται ως ριζοσπαστικός χώρος. Είναι ένας χώρος ο οποίος κινείται στον ανορθολογισμό από την άποψη ότι θεωρεί ότι κάποιες θεωρίες συνωμοσίας σε βάρος της Ελλάδος και των λεγόμενων εθνικών δικαίων μπορεί να είναι και αλήθεια. Στα πλαίσια αυτά έχουν εκφράσει διάφορα κόμματα, ακόμα και επίσημες θέσεις και αρχικοί κομμάτων, ότι μας ψεκάζουν, ας πούμε, μας ρίχνουν αέριο για να μας αλωτριώσουν και να δεχθούμε ότι θα δεχόμαστε ό,τι θέλουν, ότι θα μας εμφυτέψουν τσιπ και ιστορίες. Και αυτός ο χώρος λοιπόν θέλει τον επανακαθορισμό της θέσης της χώρας. Θέλει λοιπόν να καθορίσει τη χώρα σε ένα άλλο μπλοκ που με βάση το διακύβημα το οποίο συζητάμε σήμερα, δηλαδή το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, θέλει σαφώς να μην προχωρήσει η εξαιρετική Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά θέλει να μας προσδέσει προφανώς το άρμα της Ρωσίας, η οποία κατηγορείται για ούκο λίγα όσον αφορά την επέμβαση στις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Σήμερα εκπεράζει το ρόλο του κατήγορου πάντως. Στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, και το απτό παράδειγμα που είχαμε ήταν οι απελάσεις των Ρώσων διπλωματών, που είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα και δεδομένες και τις τάσεις και τις κατεύθυνσεις που έχει η κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι έγινε χωρίς λόγο. Έτσι. Κύριε Γαβρό, ένα σχόλιο για αυτά τα περί διχασμού. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, άμα πω ότι είμαι εναντίον της υπογραφής των Πρεσπών και υπέρ της του να δοθεί το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια, διότι αυτό θα δοθεί τελικά, μην γελιόμαστε, να το δείτε μετά από 2-3 χρόνια. Ας λένε αυτοί North Macedonia. Ναι, τα σκέτα Μακεδονία λέει. Βεβαίως, να σας πω γιατί, να σας το αποδείξω. Καλά, και σήμερα ναι, τα σκέτα Μακεδονία λέει. Έτσι λέγονται αυτοί. Ήδη. Όλοι ξεκίνησαν. Μεταξύ τους. Αλλά εκτός αυτού, εγώ θα σας το αποδείξω και για το υπόλοιπο. Θα γράψουν στην αρχή με αγγλέζικα γράμματα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Democracy of North Macedonia. Μετά από ένα χρόνο η λέξη North θα κοπήσει, θα μείνει μόνο το πρώτο γράμμα North και πιθανόν με μικρό νι, εν μικρό, αν είναι στα ελληνικά, αλλά με νι μικρό, εν πάση περιπτώσει δεν έχουν οι αγγλικά, και θα γράφει Democracy Macedonia. Το όρο δεν θα το διαβάζει κανένας. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα γράψουν στην αρχή Democracy North Macedonia, το τάδε airport ή το τάδε, τον τάδε δρόμο. Θα πάει κάποιος εκεί, θα το σβήσει το North και θα μείνει ένα νι μικρό και θα διαβάζει ο ξένος που θα πηγαίνει Democracy Macedonia. Σήμερα τι διαβάζει, κύριε Καβάλα? Μακεδονία, σκέτο. Άρα, συμφωνία.
Ναι, αν υπάρχει συμφωνία. Αν δεν περάσει συμφωνία. Ας ονομάζονται όπως θέλουν μεταξύ τους. Δεν τους λέμε τίποτα. Άρα πάλι, άρα σκέτο Μακεδονία. Αυτοί έτσι ονομάζονται. Μα ούτως ή άλλως ονομάζονται έτσι. Αλλά δεν είναι αναγνωρισμένοι όμως. Δεν θα μπορούν να μπουν έτσι ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρώπη. Έτσι δεν είναι. Αναγνωρισμένοι είναι όμως. Από 100... Θα μπουν στο ΝΑΤΟ, σας ρωτώ. Από 100 και πλέον χώρες θα είναι. Θα μπουν, εγώ σας ρωτώ, ευθέως. Θα μπουν στο ΝΑΤΟ χωρίς αν δεν δεχτούμε εμείς. Μην λέτε ότι θα μπουν. Και χωρίς τη συμφωνία. Αυτό δεν προκύπτει από κάποιον. Με βάση τις μελλοντικές συνθήκες, όχι τις τωρινές. Ας τις μελλοντικές συνθήκες. Δεν προκύπτει. Λέμε σήμερα, αν δεν υπογραφεί αυτή η συμφωνία με εμάς και με τα Σκόπια. Με τις σημερινές συνθήκες όχι. Άρα δεν μπαίνουν ούτε στην Ευρώπη ούτε στο ΝΑΤΟ. Αν υπάρξει όμως ευρύτερη αναρχική. Μετά, αν δεν θα μιλήσουμε απόψε, θα μιλήσουμε με το τι γίνεται. Άρα δεν θα μπουν πουθενά. Είναι καλό κακό να μπουν στο ΝΑΤΟ για μας. Για μας δεν μας πειράζει, νομίζω δεν μας πειράζει να μπουν στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι με αυτό το όνομα. Άλλο με ρωτάτε τώρα. Είναι καλό ή κακό. Γιατί δεν με ρωτάτε, καλό ή κακό με αυτό το όνομα ή χωρίς αυτό το όνομα. Θα σας απαντήσω τότε, αν είναι καλό ή κακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σας είπα ότι θα μείνει σκέτο Μακεδονία, να με θυμάστε. Την εκπομπή που κάνουμε εδώ, όχι εσύ πολύ, σε ένα-δύο χρόνια. Υπάρξει ή δεν υπάρξει συμφωνία. Όχι, αν υπάρξει συμφωνία. Αν δεν υπάρξει. Αν δεν υπάρξει, θα ονομάζονται μεταξύ του Μακεδόνε. Εμείς δεν τους λέμε Μακεδόνες. Μόνο εμείς. Και πιθανόν κι άλλοι. Αλλά δεν θα μπουν. Και τα χαρτιά της Ευρώπης δεν θα μπορούν να τους δεχθούν μέσα στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ σαν Μακεδόνες. Δεν τους δεχθούν. Δεν τους δεχθούν καθόλου δηλαδή. Σπύρο. Προσπαθώ να βρω το άρθρο στη συμφωνία που περιγράφει, που λέει για ρητά ποιο? Ότι στο μέλλον από τη στιγμή που θα υπογραφεί και θα τεθεί σε ισχύ, που θα τεθεί σε ισχύ, δεν θα μπορεί να γίνει καμία μεταβολή στο όνομα. Δηλαδή σε αυτό το οποίο θα έχει συμφωνηθεί. Από οποιαδήποτε βουλή. Αυτό αφορά δηλαδή, το περιγράφει ρητά η συμφωνία. Ακόμα και αν αλλάξει η κυβέρνηση, για παράδειγμα. Και όποια κυβέρνηση και να υπάρχει. Οι διεθνείς συμφωνίες υπερέχουν έναντι των εθνικών δικαίων. Αυτό που λέει ο κύριος Γαύρος είναι ότι στην ουσία, στην καθημερινή χρήση, από ό,τι κατάλαβα καλά, ναι, κύριε Γαύρο, ναι, αυτό, ναι, λέτε ότι, ναι, θα μείνει σκέτο το Μακεδονία. Σκέτο θα μείνει. Αυτό λέει σε ό,τι αφορά τον προφορικό ο λόγο. Γαύρος, από ό,τι κατάλαβα. Σε ό,τι αφορά τον προφορικό λόγο, αυτό δεν μπορείς να υποχρεώσεις τους ανθρώπους πώς θα αυτοπροσδιορίζονται ή πώς θα λέγεται ο ένας με τον άλλον. Σε ό,τι αφορά όμως τα εσωτερικά τους έγγραφα, το περιγράφει. Ρητά η συμφωνία επίσημα. Μέσα. Τα εσωτερικά επίσημα έγγραφα, το κράτος, οι σφραγίδες του. Οι επικοινωνίες, τα υπουργεία, το πώς θα ονομάζονται, οι σφραγίδες, όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν να κάνουν με τους πολίτες, αυτά καθορίζονται ρητός από αυτή τη συμφωνία. Ο Γιάννης το είπε σωστά, 5 χρόνια είναι το διάστημα το οποίο δίνει η συμφωνία σε χρόνο, όπου τους δίνει σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο αυτά να τα προσαρμόσουν. Εάν τα Σκόπια όμως, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μπουν στο ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια μεγάλη τεράστια κουβέντα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπουν αργότερα ή όχι, ή μπουν και εκεί και συνέχεια, αν έρθει στην εξουσία ένα κόμμα, το εθνικιστικό, ΒΜΡΟ για παράδειγμα, μετά από 5-6 χρόνια, παρά το ότι όντως υπερέχει η διεθνή αυτή συνθήκη των εσωτερικών, έχοντας εξασφαλίσει ότι είναι ήδη μέσα στο ΝΑΤΟ, ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αρχίσει πάλι να κάνει τα γάλματα, να κάνει την ίδια πολιτική. Αυτό τα κάνει. Απαγορεύεται. Τι κυρώσεις θα έχει. Μισό λεπτό. Αυτό δεν το. Τι κυρώσεις θα έχει. Ωραία. Αν δέσει λοιπόν το γάιδαρό της η πλευρά των Σκοπίων, μετά από 6-7 χρόνια, τι τους εμποδίζει να ασκήσουν και πάλι την ίδια πολιτική, να ξαναβάλουν κάποιες αντιδρωτικές διατάξεις στο Σύνταγμα και να πιστεύετε αυτό καταρχήν απαγορεύεται. Υποθέτω ότι είναι ένα ερώτημα και της πλευράς. Αν θέλετε να πω πρώτα σε αυτό, γιατί έχω άμεση την απάντηση. Απαγορεύεται από τη συνθήκη και η τροποποίηση του Συντάγματος όσον αφορά το όνομα. Καταρχήν σε αυτό που είπατε, κύριε Πλάτσιο, το 14.9, το τελευταίο άρθρο, προβλέπει ότι απαγορεύεται η τροποποίηση της συνθήκης όσον αφορά το όνομα. Και ότι είναι αμετάκλητος προς αυτό. Το όνομα. Οι κυρώσεις θα είναι ότι θα είναι ένας διεθνής παρίας, θα είναι απομονωμένος. Δηλαδή, θα είναι τι θα χάσουν όμως. Κοιτάξτε, για να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να ακολουθείς. Θα έχουν ήδη, θα τους αποβάλουν από το ΝΑΤΟ. Θα απομονωθούν από το ΝΑΤΟ. Γιατί πώς θα απομονωθούν, δηλαδή, πρακτικά, αυτό δεν καταλαβαίνω. Να σας πω πρακτικά. Η Ελλάδα ένα βέτο άσκησε στο ΝΑΤΟ για αυτό το ζήτημα και θυμάστε την απομόνωσε και κάποιοι λένε ότι έπεσε και μια κυβέρνηση εξαιτία αυτή τη διαφωνία. Η κυβέρνηση του Καραμαλή εννοώ. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει αν το ασκήσει. Εδώ η Ελλάδα δεν μπόρεσε να ασκήσει το δικαίωμα του βέτο ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκεφτείτε μια χώρα η οποία θα είναι επίσημη προσκεκλημένη ή υπό διαπραγμάτευση προς ένταξη χώρα. Εγώ λέω ότι μετά από 4-5 χρόνια θα είναι μέλος πλήρες. Τι θα έχει να χάσει μετά. Της Ευρώπης όχι, θέλει μια δεκαετία. Γι' αυτό είπα του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είπα την Ευρώπη κι αν. Αλλά του ΝΑΤΟ θα είναι πλήρες. Θα είναι απομονωμένο. Δεν θα του παρέχει την ασφάλεια την οποία επιδιώκει τώρα να αποκτήσει.
Θεωρητικό πάντα. Και πρακτικό, γιατί ξέρετε. Πρακτικά, γι' αυτό ρώτησα πρακτικά, δεν ξέρω. Στους οργανισμούς, ένα κράτος, αν είναι μονίμως αντιρρησίας ή φέρνει τις αντιρρήσεις από λόγους οι οποίοι δεν συνάδουν με την πολιτική της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, απομονώνεται. Βέβαια, αυτό ισχύει και αντιστοίχως για μια ελληνική κυβέρνηση. Φυσικά. Φυσικά, βέβαια. Έτσι. Κύριε Παπαδημητρίου. Θα ήθελα μια ένσταση να καταθέσω στα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Παπακοσταντίνου, ότι ο διχασμός βρίσκεται στη βάση της λογικής και ότι από το ένα μέρος βρίσκονται οι δυνάμεις της λογικής και από το άλλο βρίσκονται οι δυνάμεις του ανορθολογισμού. Με φωτογραφίζει να ανήκω στο χώρο του ανορθολογισμού, διότι οι θέσεις μου κατατίθενται επί 30 ετία στα δημοσιεύματά μου στον τοπικό τύπο και επί 20 ετία στην εκπομπή που έχω από αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαι κατά του ΝΑΤΟ. Είστε συνεπείς αυτό και που δεν πιστεύω ότι είναι λογική το να είμαστε οσφιοκάμπτες και να προσκυνούμε αυτούς οι οποίοι κατ' επανάληψη στην πρόσφατη ιστορία μας συνετέλεσαν σε φρικτά δεινά σε βάρος του ελληνισμού. Ναι, τώρα φωτογραφίζετε κατά κάποιο τρόπο και εσείς τον κύριο Παπακοσταντίνο. Λοιπόν, και όλους όσοι, όχι, έτσι, λοιπόν, θέλω να πω, και όλους και, όσοι συμφωνούν και, για παράδειγμα. Και να τονίσω την, και ακόμη κάτι, με ότι όποιος είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι λατρεύει τη Ρωσία και την περιμένει σαν τον άγγελο ο οποίος θα τον λυτρώσει από τα δεινά. Έτσι. Λοιπόν, και ούτε δέχομαι τόσο εύκολα ότι είχαν πράγματι στοιχεία οι Αμερικανοί και τα σφίριξαν στην κυβέρνησή μου για την απέλαση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Πλιάζο, το παιχνίδι το άθλιο το οποίο παίζεται στη Βαλκανική για γεωστρατηγικά συμφέροντα των ισχυρών. Παγκοσμίως, όχι. Λοιπόν, ας πιάσουμε την γειτονιά μας. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι υπάρχουν χαϊδεμένα παιδιά και παιδιά τα οποία έχουν την απέτηση ισχυρή να σκύβουν πάντοτε τον αυχένα και να δέχονται πλήγματα. Και μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Σήμερα στην Βαλκανική οι Αλβανοί είναι χαϊδεμένο παιδί, οι Σκοπιανοί είναι επίσης χαϊδεμένο παιδί. Άρα λοιπόν τα θέματα δεν πρέπει να τα θέτουμε στη βάση διμερών σχέσεων. Είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Και επιτρέψτε να τέλειω, εγώ δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, εκείνοι που υπαγορεύουν είναι άλλοι, εκείνοι που υπογράφουν είναι άλλοι. Και από εδώ μεριά και από εκεί μεριά είναι εκτελεστικά όργανα τα οποία υποτάσσονται στα κελεύσματα της διεθνούς εξουσίας. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να δεχθώ ότι η οποιαδήποτε παράγραφος υπάρχει σήμερα μπορεί να γίνει σεβαστή αν στο μέλλον και μάλιστα όχι στο απότερο, στο έγκυς, αλλάξει η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπονοήσατε μάλλον, και έτσι το κατάλαβα, ότι η Ελλάδα δεν είναι από τα χαϊδωμένα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφέστατα δεν είναι. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Όταν το 1981 ενετάχθη η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή, στην τότε ΟΚ, πληρούσε τα κριτήρια τα οικονομικά της εντάξεως ή ενετάχθη με βάση πολιτικά κριτήρια χωρίς να είναι στον κλαμπ του τότε αναπτυγμένων χωρών με αποτέλεσμα να εισρέψουν υπακτολή χρήματος που μόνο η Ελλάδα πήρε τόσα όσο πήραν οι υπόλοιπες χώρες για να ακολουθήσει την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θεωρείται ότι δεν είναι χαϊδεμένο παιδί. Πακτολός χρήματος εισέρευσε στη χώρα. Από την Ευρωπαϊκή Αλλά, Ένωση. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα γνωστά πακέτα. Και μάλιστα είχαν και το επώνυμο ενός Γάλλου πολιτικού. Όχι, τότε είχαμε τα μεσογειακά προγράμματα. Στην αρχή το πρώτο λοιπόν, τέτοιο. Έτσι, το θέμα όμως είναι ποιοι τα διαχειρίστηκαν, κατά ποιον τρόπο τα διαχειρίστηκαν και ποιοι στο τέλος υποφελήθηκαν. Εμείς που τα πήραμε ή εκείνοι που μας τα έδωσαν. Έτρωνε κάτρων. Γιατί φτάσαμε στα μνημόνια. Και σήμερα μας έχουν ξετινάξει, κύριε Αλήπτη. Αυτό είναι δικό μας όμως. Αυτοί που έδωσαν την οικονομία μας από το να βουλιάξει φταίνε γιατί φάγαμε τα λεφτά τους. Αυτό το οποίο μην πάμε στην οικονομία. Αυτό το οποίο θέλω να καταθέσω. Μην πάμε όμως. Παράκληση και στους δύο, μην πάμε στην οικονομική πολιτική. Δεν κάνω διάκριση. Να μείνουμε στην εξωτερική. Ανάμεσα σε αυτούς που μας τα έδωσαν και σε αυτούς που τα διαχειρίστηκαν, διότι πιστεύω ότι η εξουσία, όχι μόνο στην Ελλάδα,
Αλλά στις πλείστες όσες χώρες του δυτικού κόσμου, να μην μιλήσουμε και για το τρίτο, είναι υποχείρια του διεθνούς κεφαλαίου. Να μην πιάσουμε την εξωτερική πολιτική, όχι την εξωτερική, την οικονομική, μην την πιάσουμε. Θέλω μόνο να σας ρωτήσω κάτι και να προχωρήσουμε το Σπύρο του Κουταβά. Μιλήσατε για οσιοκάμπτες. Θεωρείτε ότι όλοι όσοι είναι υπέρ της συμφωνίας είναι οσιοκάμπτες? Όλοι οι ασκήσαντες στην εξουσία μέχρι και αυτή τη στιγμή είναι οσιοκάμπτες. Ακόμη και το τμήμα εκείνο του ελληνικού λαού που στηρίζει τη συμφωνία, η μειοψηφία φυσικά έτσι. Ο ελληνικός λαός. Οι καθηγητές, παράδειγμα, που θα είναι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση που θα διοργανώσει το ΒΕΤΟ, είναι στην κατηγορία των οσφιοκαμπτών. Κοιτάξτε. Ο κύριος Μέρτζος είναι στην κατηγορία των οσφιοκαμπτών, για παράδειγμα. Και σε αυτό κάτι θυμάμαι. Άλλο που θα μπορούσα να το καταθέσω ως σκέψη, αλλά θα μπορούσατε στη συνέχεια να μου ζητήσετε αποδείξεις. Υπάρχουν και θέσεις και υπάρχουν και πολλά άλλα κίνητρα. Οικονομικά. Και οικονομικά και άλλα. Ποιοι προσπορίστηκαν οικονομικά αφέλη? Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να προχωρήσω. Ναι, αλλά το εισάγατε στην κουβέντα όμως, κύριε Παπαδημητρίου. Μα ούτε και μπορώ να αποφύγω το ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν την νομή της εξουσίας διεθνώς ξέρουν και να αμείβουν. Αυτό βεβαίως μπορεί να αντιστραφεί σαν επιχείρημα θεωρητικά πάντα. Ότι και για τους υπέρμαχους, για τους ανθρώπους που αντιτάσσονται τη συμφωνία, ότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποια. Ότι αμείβονται από κάποιους άλλους. Ναι. Αυτό αποδείχθηκε. Δεν, δεν το υιοθετώ εγώ. Αλλά λέω μπορεί να το. Μπορεί να το μοναστήρι και δίποτε. Κάποιο ίδρυμα, δεν υπήρχε. Ναι, γι' αυτό. Χωρίς αποδείξεις όμως αυτές πάλι και εκεί. Δηλαδή αυτό το μοναστήρι το οποίο πήρε χρήματα από τη Ρωσία ήταν. Ήταν το κέντρο της προπαγάνδας της Ρωσίας. Έτσι ακούστηκε. Αυτό οργάνωσε τα συναντητήρια. Εντάξει, το ποιο οργάνωσε είναι μεγάλη κουβέντα χωρίς αποδείξεις πάντως. Χωρίς αποδείξεις. Πώς είναι σοβαρά. Γιατί να είναι σοβαρό πράγμα ότι υπάρχει παγκόσμια εξουσία η οποία χρηματίζει τους Έλληνες κλπ. Όχι τους Έλληνες. Δεν θα μιλήσω ποτέ στη βάση του Έλληνα. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το ιδεολόγημα ότι εμείς είμαστε ο περιούσιος λαός που δέχεται από παντού πλήγματα. Όλοι οι λαοί για μένα δέχονται πλήγματα από την παγκόσμια εξουσία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση η Ιταλία, η γειτονική. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντως να σημειώσω. Να κάνω μια παράδοση, συγγνώμη για να μην το ξεχάσω. Μικρή. Στην προηγούμενη ερώτησή σας, ποιες θα είναι οι κυρώσεις, επειδή βρήκα τώρα το άρθρο 19 που μιλάει για την επίλυση των διαφορών, ότι οποιαδήποτε διαφωνία, ήδη με τη συμφωνία αυτή, υπογράφουν τα μέλη συνυποσχετικό προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Άρα θα δεν είμαστε δηλαδή όπως το δίκαιο της θάλασσας που περιμένουμε την Τουρκία να υπογράψει συνυποσχετικό, ήδη υπάρχει συνυποσχετικό. Αυτομάτως δηλαδή κατευθείαν προσφεύγει το ένα από τα δύο μέρη στη. Πάντως να πω γιατί λέμε για αμοιβές και ξέρεις όλα αυτά. Καλά, τα εμείς μυστικά κονδύλια που αποκάλυψε τα εφημερίδα λένε ότι ένα μεγάλο τμήμα πήγε στα ΜΜΕ των Σκοπίων, σε ΜΜΕ της Αλβανίας και στην Ορθοδοξία. Καταρχήν, αυτό με την Ορθοδοξία δεν το έχω καταλάβει ακριβώς. Καταρχήν με αφορμή τις αποκαλύψεις για το. Ότι το Υπουργείο Εξωτερικών διέθεσε κονδύλια μυστικά φανερά. Αν είχες ερώτηση τώρα. Δημοσιογραφική, θα τα έβγαζες αν είχε το. Αν τα είχα, ναι, βέβαια. Θα το ποινικό αδίκημα. Θα το ποινικό αδίκημα. Θα σε ήθελε πίσω. Όχι, αν ήταν για εκκλησίες, όχι. Αν ήταν όμως για πολιτικά πρόσωπα ή μέσα ενημέρωση. Ναι, αν ήταν για εκκλησίες, όχι. Είναι αλήθεια ότι το Υπουργείο των Εξωτερικών, και πρέπει να το πούμε αυτό, να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας. Το Υπουργείο των Εξωτερικών. Γιατί έχει αναπτυχθεί μια τρομερή φιλολογία με τα κονδύλια τώρα με αφορμή την υπόθεση, την αποκάλυψη. Τα οποία αυτή. Πάντα υπήρχαν, δεν τώρα. Πάντα υπήρχαν. Το Υπουργείο των Εξωτερικών έδινε και στήριζε ορθόδοξες εκκλησίες και το εκκλησιαστικό κίνημα σε χώρες όπου εκεί οι άνθρωποι δεινοπαθούσαν. Υπάρχουν χώρες ανά τον κόσμο όπου η Ορθοδοξία δίνει μάχες, οι εκκλησίες, οι Μητροπολίτες, μοναχοί, μακριά, οι Ερωμένοι. Τέλος πάντων, δίνουν εκεί κάποιες μάχες οι άνθρωποι και που έχουν και κάποια συμφέροντα και για τη χώρα, τέλος πάντων, η παρουσία τους εκεί. Βοηθάει τη χώρα ως ένα στοιχείο, όπου εκεί δίναν κάποια χρήματα. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι στοιχείο τώρα ότι. Χρηματίζονται. Δηλαδή, ναι. Για μένα όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο χρηματισμός δημοσιογράφων, ο χρηματισμός μέσων ενημέρωσης ή η διαμπλοκή επιχειρηματιών και κάποιων άλλων σε όλη αυτή την ιστορία. Βαλκανικές χώρες, για τις βαλκανικές χώρες. Προσωπικά, αν αφορούσε εκκλησίες. Σας λέω ειλικρινά ότι αυτό δεν θα το δημοσιοποιούσα. Δεν το θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο ενέχει σκάνδαλο. Είναι γνωστό. Δηλαδή η Ελλάδα το έκανε πάντα αυτό. Και καλό είναι να συνεχίσει να το κάνει. Να πάμε στην ίδια τη συμφωνία. Πλέον έχοντας περάσει
κάποιοι μήνες, βλέποντας και τις εξελίξεις στα Σκόπια, για τις οποίες θα συζητήσουμε, θέλω τη δική σου κριτική αποτίμηση αυτής της συμφωνίας τελικά. Είναι συμφέρουσα για τη χώρα, είναι βλαπτική για τη χώρα. Εμένα μου έχει μείνει, και δεν θα την ξεχάσω, τον τίτλο που είχε ο Νίκος Ομέρτζος στο κείμενό του, τον Ιανουάριο του 2018, στην εφημερίδα Καθημερινή, ο τίτλος ήταν «Για μία έντιμη συμφωνία». Δεν είχε ακόμα καταλήξει το που πάμε. Βέβαια, ο Μέρτζος είχε την πληροφορήσή του από το πυρίο των εξωτερικών ως καλός βλάχος που είναι. Που κινδυνεύει και με έκπτωση από την εταιρεία Μακεδονία. Άστο τώρα αυτό. Μπορεί να το στείλουν και εξορία. Λοιπόν, είχε την πληροφορήσή του και έγραψε ένα εξαιρετικό κείμενο με γεωπολιτικά χαρακτηριστικά ως ανάλυση. Προκάλεσε θόρυβο και σχόλια και ένταση. Εγώ έχω μείνει σε αυτό τον τίτλο. Νομίζω ότι για τη χώρα μας είναι μία έντιμη συμφωνία. Μας ικανοποιεί πλήρως? Νομίζω πως όχι. Αλλά θα μας ικανοποιεί. Θα σας πω, θα μας ικανοποιούσε πλήρως μόνο εάν η συμφωνία αυτή υπαγορευόταν μετά από ένα αποτέλεσμα μιας μάχης στα πεδία των μαχών. Δεν πρόκειται για μια τέτοια συμφωνία. Είμαστε σε έναν πολιτισμένο κόσμο και καθίσαμε σε ένα τραπέζι, γιατί και εμείς θέλουμε να υπάρξει μια διευθέτηση αυτού του προβλήματος και φυσικά και εκείνοι πολύ περισσότερο από εμάς, γιατί βιάζονται να συμμετέχουν στους διεθνείς οργανισμούς. Τι θα έκανε η Ελλάδα από τη μη συμφωνία, λένε πάρα πολύ. Γιατί τώρα και γιατί να συμφωνήσουμε? Κοιτάξτε, να χωρίσουμε η Ιθαγένεια και γλώσσα. Ας το αφήναμε το θέμα μετά από 15-20 χρόνια. Τι χάσαμε 20 χρόνια. Θα σας πω, θα έχανε πάρα πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή η γειτονιά μας αλλάζει. Για όσους παρακολουθούν το τι συμβαίνει στη γειτονιά μας, υπάρχουν αλλαγές οι οποίες δεν μπορεί να διαφορήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική. Στο βαλκανικό τόξο και στη βαλκανική γειτονιά μας. Υπάρχει μια γρήγορη ριζοσπαστικοποίηση μεγάλων κομματιών πολιτών στα Βαλκάνια, και αυτή η ριζοσπαστικοποίηση έχει να κάνει μάλλον με τις σκληρές εμφάσεις του μουσουλμανισμού. Αυτό δεν μας βοηθά και δεν μας εξυπηρετεί ως χώρα. Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής η γρήγορη ριζοσπαστικοποίηση των πολιτών στα Βαλκάνια και η μεταφορά τους, η μετατροπή τους έτσι σε ένα πολύ μεγάλο μουσουλμανικό τόξο γύρω μας. Χρειάζεται να πάρουμε πρωτοβουλίες γι' αυτό. Να σας πω ότι υπήρχαν ο Αλβανός ηγέτης της πλευράς των Σκοπίων που συμμετέχει και στην Βουλή και στηρίζει και την κυβέρνηση. Ο ίδιος βιαζόταν και λέει τελειώνεται. Βλέπει το τι συμβαίνει στο αλβανικό στοιχείο, πώς μεταβάλλεται. Και αυτό φυσικά δεν είναι προς τα συμφέροντα των δυνάμεων των δημοκρατικών, του δημοκρατικού τόξου, να το πω έτσι, που είναι στα Βαλκάνια, που είμαστε εμείς, η Βουλγαρία, κάποιες άλλες χώρες. Οι άνθρωποι αυτοί, όταν μετασχηματίζεται ένας λαός και πηγαίνει σε φαντομεταλλιστικά χαρακτηριστικά στο πώς προσπαθεί να εξηγήσει τον κόσμο, εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και δεν μας βολεύει αυτή η μεταβολή. Και νομίζω ότι ορθώς η ελληνική εξωτερική πολιτική αντιλήφθηκε τη χρονική στιγμή της μεταβολής στα Σκόπια, εκμεταλλεύτηκε την αλλαγή της κυβέρνησης, την πτώση του Γκουρεύσκη, και αξιοποίησε αυτό το κενό και την θέληση των Αμερικανών, που θέλανε γρήγορα να λύσουν κάποια προβλήματα έναντι της διείσδυσης των Ρώσων, και κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία. Και ο Σαμαράς, αν την είχε αυτή τη συμφωνία, ή ο Παπανδρέου, θα πανηγύριζαν. Αλίμονο, παιδιά. Έστω και αν δίνουμε εθνικότητα, γλώσσα, τέλος πάντων, και υπάρχουν και κάποια ζητήματα στις εμπορικές σχέσεις που χρήζονται. Καταρχήν, να σας πω κάτι. Σε μια συμφωνία κάτι πρέπει να δώσεις. Καταρχήν, πήραμε το Erga Omnes και την αλλαγή του ονόματος και την αλλαγή στο Σύνταγμα. Δεν είναι λίγο. Έτσι, πήραμε τρία πράγματα τα οποία ούτε μας περνούσαν από το μυαλό. Οι άνθρωποι κάνανε δημοψήφισμα, προχτές ψηφίσανε στη Βουλή για τις αλλαγές, αλλάζουν δηλαδή το όνομα της χώρας τους. Θα δούμε μετά αυτό. Έτσι. Κύριε Γαβρο. Λοιπόν, έχω να απαντήσω σε πολλά, θα τα πω τηλεγραφικά και συνοπτικά. Ξεκινήστε, κύριε Γαβρο. Πρώτον, γιατί το όνομα Μέρτζος τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές παλιότερα, δεν έλεγε ποτέ τέτοια που λέει σήμερα. Τελείως αντίθετο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Δεν ξέρω τι σημαίνει. Θα μας πει ο κ. Σκοταβάς. Εσείς το είπατε. Εγώ λέω ότι έλεγε, τον έχω ακούσει σε πολλές ομιλίες. Ποτέ δεν έλεγε τέτοια για τα Σκόπια. Ναι, επειδή εσείς το λέτε, τι σημαίνει για εσάς? Πού το εξηγείτε δηλαδή, αυτό λέω. Πώς το εξηγώ? Ναι. Άλλαξε μυαλό. Δεν ξέρω τι να σας πω. Μυαλό.
Πέρασαν και τα χρόνια σιγά σιγά. Μα δεν υπήρξε συμφωνία να τοποθετηθεί ο κ. Μέρτζος συμφωνία. Όχι, τώρα τοποθετήθηκε για πρώτη. Τώρα τοποθετήθηκε, είναι παλιότερο ποτέ. Ένα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά για τη συμφωνία. Με συγχωρείτε, και το 1993 ο Μέρτζος, όταν διαπραγματευόταν ο Μητσοτάκης και ο σύμβουλός του, είχε την άποψη ότι πρέπει να λύσουμε, να διευθετήσουμε. Συμφωνία, ναι, αλλά όχι τέτοια. Να διευθετήσουμε. Όχι τέτοια. Λοιπόν, όσον αφορά για τα Σκόπια, επειδή το ανέφερε και αυτό ο κ. Κουταβάς. Τα Σκόπια επίγονται για τη συμφωνία σήμερα. Εσείς το είπατε, όχι η Ελλάδα, κύριε Πλέτσα. Εγώ ρώτησα τι θα χάναμε. Ναι, και εγώ σα λέω ότι τα Σκόπια επίγονται για αυτή τη συμφωνία. Εμείς, αν πήγαινε η συμφωνία ένα χρόνο, 5-10, θα χάναμε τίποτα. Όχι. Απάντησε ο Σπύρος τώρα. Δεν, θέλω, θέλω. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για το άλλο, επειδή είπε ότι γύρω μα έχουμε γείτονες και λοιπά, κάτι τέτοιο. Όλοι οι γείτονές μας, κύριε Κουταβά, έχουν βλέψεις εις βάρος των κομμάτων μας. Αυτό να είναι αλήθεια. Σας λέω το εξής. Τα Σκόπια δεν είχαν κυκλοφορήσει γραμματόσημα που είχαν πάνω το λευκό πύργο της Θεσσαλονίκης. Το θυμάστε? Δεν το ξέρω. Τάξη. Εγώ τώρα το ξέρω. Δεν σας έφερε τη φωτογραφία. Ανοίξτε το τηλέφωνο. Με αυτή τη συμφωνία απαγορεύεται να το κάνουν αυτό. Ναι. Και τα αποσύρουν κιόλα αυτά. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, έρχομαι για την Αλβανία. Δεν κυκλοφορούν χάρτες, κύριε Πλάτσο, που μου δείχνουν την Αλβανία που έχει τα νότια σύνορα περίπου στην Πρέβεζα. Και στην Ελλάδα βέβαια κυκλοφορούν χάρτες που έχουν τα σύνορα στην Κωνσταντινούπολη, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό είναι πάλι, δεν είναι για ότι έχουμε τέτοιες επιδιώξεις εμείς τώρα. Αυτοί όμως το λένε και όλοι. Αλλά κυκλοφορούν χάρτες. Λοιπόν, τώρα έρχομαι σε ένα άλλο όμως, εδώ συγκεκριμένο πια. Όσοι είμαστε αντίθετοι με την υπογραφή, είμαστε φασίστες. Αυτό ποιος το λέει? Όχι, εντάξει. Το λέμε. Ποιος το είπε? Όχι, μισό λεπτό. Μιλάμε για τους παρόντες τώρα. Όχι. Εγώ δεν άκουσα τον κύριο Παπακοστολίδη. Όσοι πήγαν σε συλλαλητήρια δεν μας χαρακτήριζαν φασίστες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι λέτε? Τα μέσα προέβαλαν. Μισό λεπτό. Εγώ, αν μπορώ να σκεφτώ κάποιον, είναι ο κύριος Καρανίκας που μίλησε για εθνίκια. Και το άλλο. Ένα από το δεύτερο. Αλλά ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης σας χαρακτήρισαν φασίστες? Τα κανάλια όλα, τα μεγάλα. Τα κανάλια, το Sky σας χαρακτήρισε φασίστες. Όλους όσους πήγαν κάτω, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι, δεν τα γράφω αυτά εγώ. Ο Σκάι, ο Αντένα, εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, ένα αυτό. Μας χαρακτήριζαν φασίστες. Όσοι πήγαμε στα συλλαλητήρια. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Πείτε μου συγκεκριμένα ποιο κανάλι σε χαρακτήριζαν φασίστες. Δεν θυμάμαι. Πάντως κανάλι. Ποιο κανάλι? Μεγάλο, ιδιωτικό κανάλι βέβαια. Πείτε μου ποιο κανάλι. Ιδιωτικό, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να λέτε για τα ΜΜΕ και να μην έχετε αποδείξει να κατονομάσετε ιδιωτικά. Πείτε μου ποιο, να σας πω. Κάτι άλλο. Μας χαρακτήριζαν, λέτε όχι. Εθνικιστές μας χαρακτηρίζουν. Επειδή είμαστε αντίθετοι με τη συμφωνία. Αρκετοί. Μάλιστα. Τώρα το παραδείγμα. Μα σας είπα για τον κύριο Καρανίκα και λέτε. Ακούστε τώρα. Απαράδεκτηκατε με. Ακούστε τι λέει το λεξικό του Μπαμπινιώτη. Εθνικισμός είναι η αποκλειστική προσήλωση στην ιδέα του έθνους και των εθνικών ιδεωδών. Η προβολή της εθνικής ταυτότητας. Αυτό είναι εθνικισμός. Δηλαδή, εγώ, άμα έχω αυτά, είμαι εθνικιστής. Εγώ, για να μην μιλήσω, είμαι περήφανος αν με χαρακτηρίζουν εθνικιστή δεχόμενος αυτά εδώ. Κάτι άλλο. Σε ποιους απευθύνεστε όμως, αυτό λέω. Τώρα. Ναι. Σε όλους αυτούς που μας ακούνε. Όχι, σε αυτούς ποιες σας χαρακτήρισαν. Που με χαρακτήρισαν εθνικιστή. Ναι. Σε ποιους είναι εθνικιστές? Δεν είπατε ότι είναι κόμματα, είναι στελέχη της κυβέρνησης. Εσείς δεν είπατε ότι μας λένε πολλοί εθνικιστές? Σας είπα αρκετοί. Αλλά ποιοι είναι, αυτό σας λέω. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε ποιοι είναι. Ναι, τώρα έρχομαι κάτι άλλο. Αυτό λέω, είναι κυβερνητική. Είναι. Φοβάμαι, κύριε Πλάτσο, να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ακούστε, λαθρομετανάστευση. Φοβάμαι να το χρησιμοποιήσω. Τώρα θέλετε να σας απαντήσω γιατί φοβάμαι. Δεν κυκλοφόρησε μια διαταγή ότι. Όποιος χρησιμοποιήσει τη λέξη μπορεί να διωχθεί για ρατσισμό. Δεν είναι διαταγή, είναι νόμος, είναι αντιρατσιστικός νόμος. Και νόμος, χειρότερα. Για τη λέξη λέω. Για τη λέξη λέω. Για τη λέξη λέω. Δεν ποινικοποιείται το λαθρομετανάστευση. Απλά υπήρξε μια εγκύκλειος του υπουργείου που λέει μην το χρησιμοποιείτε. Γιατί? Διότι θεωρείται ότι υποβαθμίζουν την αξία του ανθρώπου ως λαθρέων. Ακούστε τώρα. Ακούστε πάλι λεξικό, Μπαμπινιώτη. Λαθρομετανάστευση. Είσοδος μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού και εγκατάσταση σε μια χώρα με τρόπο λαθρέο και παράνομο χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα. Μπορώ να ρωτήσω αυτό τι σχέση έχει με τα Σκόπια και το θέμα που συζητούμε? Πώς δεν έχει σχέση? Εθνικά θέματα δεν είπατε να συζητήσουμε? Όχι, για τα Σκόπια είπαμε να συζητήσουμε. Και αυτό εθνικό θέμα είναι. Τώρα έρχομαι και για τα Σκόπια, αφού δεν με αφήνετε τελείω. Όχι, δεν σας αφήνω. Μισό λεπτό. Εγώ απλά επισημαίνω ότι. Τη λαθρομετανάστευση λοιπόν, είναι μεγάλο ζήτημα. Άμα κύριε Παπακοστολίδου, σβήσω τη λέξη αλλά... λαθρομετανάστευση. Να όχι, σβήσω τη λέξη. Δεν έχει να κάνει με το Σκοπιανό. Όχι, να σβήσω τη λέξη. Λαθραναγνώστη. Αν έχουν εισβάλει. Λαθρεμπόριο, λαθρεπιβάτη, λαθροθυρία, λαθρογενό. Καλά κάνατε και το λέτε. Ναι. Νομίζω ότι δεν συζητάμε τώρα, το προσφυγικό. Δεν συζητάμε το προσφυγικό εδώ. Συζητάμε το Σκοπιανό. Έρχομαι στα Σκόπια. Καταρχήν, εγώ πιστεύω απόλυτα αυτό που είπα προηγουμένω ότι θα βάλουν και τα αγάλματα, κύριε Παπακοστολίδου. Θα τα δείτε. Θα πάει μια ομάδα. Εκείνη είναι η εθνική σα. Θα πάει μια ομάδα Σκοπιών και θα το στήσει. Ποιος θα το κρίνει? Θα προσφύγουμε στο δικαστήριο. Ποιος? Εμείς. Ποιον θα στείλουμε στο δικαστήριο? Εμείς θα προσφύγουμε κατά τη κυβέρνηση. Ναι, κατά ενός ιδιώτη. Κατά του κράτους. Τέλος μας. Δεν πρόκειται να το κάνουμε, αλλά και αν το κάνουμε δεν θα πετύχουμε τίποτα, διότι θα είπατε.
Αυτοί σήμερα δεν είναι και τα βάζουν όλα. Όσον αφορά δε τα ονόματα, θα γίνουν αυτά που σας λέω, ότι θα ονομαστούν σκέτο παρά το τι λέει η συμφωνία, παρά το τι λέει το σύνταγμά τους κλπ. Θα ονομαστούν σκέτο Δημοκρατία Μακεδονία. Με έναν που δεν θα φαίνεται. Θα στείλουν έγγραφο τέτοιο χαρτί στην πρεσβεία της Αυστραλίας, στην Αυστραλία ή στην Αγγλία ή οπουδήποτε η Σκοπιανή και θα λέει πάνω Democracy of. Πάντως προς το παρόν υποχρεούνται να στείλουν. Εικασίες πάντως κάνετε. Προς το παρόν θα γίνει, κύριε Γαβρό. Προς το παρόν υποχρεούνται να στείλουν χαρτί που θα λέει αναγνωρίστε μας σε χώρες που τους αναγνώρισαν ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα στείλουν χαρτί, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε μου, που θα λένε τώρα αναγνωρίστε μας ως Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Μάλιστα. Και εγώ σας λέω μετά από ένα χρόνο θα στείλουν τα χαρτιά η αλληλογραφία και θα γράφει αυτό επάνω η ταμπέλα του. Τι θα πούμε. Θα ψάχνουμε τα χαρτιά τους σε όλα τα κράτη του κόσμου. Τι έγραψαν το χαρτί που έστειλε. Τότε, αν πάμε με εικασία, σε οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία μπορεί να τραπεί. Αφού και εσείς λέτε ότι είστε υπέρ μια συμφωνία σε ολόκληρη. Τώρα, όσον αφορά βέβαια. Όσον αφορά για τις αλλαγές που λέτε ότι δεν είναι εδώ. Θα βγει ένα άλλο βεμερό εκεί κλπ. Και θα κάνει, σας λέω εγώ, ένα δημοψήφισμα. Και βγάλει το δημοψήφισμα άλλο αποτέλεσμα. Και θα πούμε, κύριε, ο λαός μας κατά 80% λέει αυτό. Αυτό θα κάνω. Απάντησε ο κ. Κωνσταντίνο. Το ρώτησα και εγώ αυτό. Βλέπετε και στο δημοψήφισμα. Το ρώτησα και εγώ. Η πλειοψηφία του λαού, είτε δεν πήγε να ψηφίσει, η πλειοψηφία του λαού δεν ενέκρινε τη συμφωνία στα Σκόπια. Ναι, παρόλα αυτά την κάνουν όμως. Παρόλα αυτά την κάνουν. Ορίστε. Άρα λοιπόν, ό,τι θέλουν κάνουν. Επομένως, γι' αυτό σας λέω ότι όταν όμως. Η κυβέρνησή του αναλαμβάνει το ρίσκο ναι. Ότι παρά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο προχωράει. Άρα η κυβέρνησή του παρανομεί. Συμφωνεί. Δεν παρανομεί. Γιατί... Τα δημοψηφίσματα δεν είναι νομικώ υποχρεωτικά. Επίση να πω εδώ κάπου τότε εδώ. Συγγνώμη και από του δύο τηλεθεατέ ρώτησε γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε δημοψήφισμα ναι. Όπω έγινε στη χώρα των Σκοπίων. Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Δεν έχουμε εκπρόσωπο βέβαια τη κυβέρνηση για να απαντήσει. Αν θέλετε ένα λεπτό για να απαντήσει. Όλοι έχουμε απάντηση, ναι. Κύριε Παπακοσταντίνου. Θέλετε να πούμε όλοι μα την απάντησή μα. Για ένα λεπτό μόνο γι' αυτό. Όχι, ένα λεπτό. Ωραία, πείτε την απάντηση αυτό. Ναι, να σα πω γιατί δεν έγινε δημοψήφισμα. Διότι η εξήγηση του δημοψηφίσματο πρώτον θα λέγανε ότι δεν είναι δεσμευτικό παρά συμβουλευτικό. Αλλά και αν δεν ήταν καλό, αν δεν ήταν ικανοποιητικό για αυτό που προκήρυξε το δημοψήφισμα, θα λέγαν. Τι σημασία, αλλιώς το εξηγούμε εμείς όπως εξηγήθηκε αλλιώς και το πρώτο τριετίες δημοψήφισμα. Αυτή είναι η απάντηση. Για το αν θα είναι ενδεκτή η συμφωνία. Μα συγγνώμη λίγο, εδώ κουβεντιάζουμε σε αυτό το τραπέζι και ο συνομιλητής μας εδώ αρνείται τέλος πάντων ένα κείμενο το οποίο έχουν συμφωνήσει και έχουν συνυπογράψει δύο χώρες υπό την εποπτεία του Διεθνούς Παράγοντα που είναι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Έτσι το αρνείται και λέμε τώρα να πάμε σε ένα δημοψήφισμα για να αποφασίσουμε εάν αυτό το δεχόμαστε ή όχι. Δεν κατάλαβα. Όχι, το δημοψήφισμα πρέπει να γίνει νωρίτερα, αυτό εννοώ. Κύριε Μισόλετο. Αν θα εγκρίνουμε ή όχι τη συμφωνία. Ναι, όχι, το δημοψήφισμα λέουν έπρεπε να γίνει πριν από την υπογραφή αυτή τόση προσφόρτου. Κύριε Παπαδημητρίου, για το δημοψήφισμα μόνο. Το δισεξαμαρτήν ουκ ανδρόσοφου. Κάηκαν με το δημοψήφισμα που έδωσε 61% στο όχι. Δεν τολμούσαν με τίποτε να το επαναλάβουν. Τώρα θα έβγαινε 80, κύριε Πλιάτσο. Ξεκάθαρη κουβέντα. Σε προέκταση σκέψη ναι. Του κύριου Παπαδημητρίου για τον ίδιο λόγο που δεν γίνεται για το δημοψήφισμα, για το αν θέλουμε περικοπή των συντάξεων ή όχι. Μια κυβέρνηση γνωρίζει την εξυπηρέτηση των εθνικών σκοπών καλύτερα από το άτομο το οποίο ψηφίζει με βάση τα ιδιωτήλη συμφέροντα τη τσέπη του ή αυτά που θεωρεί η εθνικά δίκαια. Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Μάλιστα, 39-305. Άλλο είναι η περικοπή συντάξεων, άλλο τα εθνικά θέματα. Έχει περάσει η άποψη σε κάποιου οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει τη συμφωνία, σε κανένα από του παρόντε αυτούς που δεν έχουν διαβάσει συμφωνία, ναι. Ότι το αν υπογραφεί η συμφωνία ξεπουλάμε τη Μακεδονία. Αυτό ακούγεται. Δεν ξέρω, το δεχόμαστε αυτό εμείς εδώ. Ότι ξεπουλάμε τη Μακεδονία αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία και αν ισχύσει. Δίνουμε εγώ μετά στο δεύτερο μέρος θα σου πω κι άλλα. Τι θα κερδίσουν αυτοί. Λοιπόν, για να κλείσουμε τώρα ναι. το δικό σας κεφάλαιο, θα πάω σε εσάς κύριε Παπακοσταντίνου και μετά στον κύριο Παπαδημητρίου. Επί τη συμφωνία. Επί τη συμφωνία. Όχι, να κλείσω ο κύριος Γαύρος. Εγώ επί τη συμφωνία. Γιατί έχει επισημάνει και ο Σπύρος ο Κουταβάς, έχουμε κερδίσει έργα όμνες, πάγια θέση τη ελληνική εξωτερική πολιτική όλων των κομμάτων. Αλλαγή στο Σύνταγμα που είδαμε πώς πέρασε στα Σκόπια, θα το συζητήσουμε μετά στο δεύτερο μέρος. Κάτι πολύ βασικό και κυρίως αλλαγή του ονόματος. Αυτά δεν είναι σημαντικά, είναι αμελητέα κατά την προσωπική σας. Η αλλαγή του ονόματος είναι προσωρινή, σας το είπα. Εγώ τι πιστεύω. Πώς θα είναι προσωρινή. Τώρα θα το δείτε. Ωραία, μετά από ένα χρόνο, δύο να ξαναδείτε. Για τη συμφωνία όμως λέμε. Με τη συμφωνία το κερδίσαμε αυτό.
Σταθείτε μισό λεπτό. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν και αυτοί. Μην το λέτε. Τι εννοείτε. Ότι όσον αφορά για τα ονόματα κλπ. Σας λέω, μπορεί να γράψουν αλλαγή ονόματα, σας είπε τι θα γράφουν στα χαρτιά. Θετικά, να το ρωτήσω αλλιώς. Θετικά έχει αυτή η συμφωνία. Μπορεί να έχει μερικά. Ποια, δεν είπα, όπως, όχι. Όπως. Το ότι δεν έχουμε μαλώματα μεταξύ μας. Δηλαδή εδώ είναι. Αλλά σας λέω όμως και το άλλο, ότι αυτοί θα αναθαρίσουν, θα πάρουν πολύ περισσότερο θάρρος και θα διεκδικούν. Ποιοι εννοείται, η Ελλάδα με τα Σκόπια. Τα Σκοπιανοί, αυτό εννοώ. Θα αναθαρίσουν και θα διεκδικούν πολύ περισσότερα από όσα σήμερα. Αλλά θετικά, επειδή είπατε, έχει μερικά θετικά η συμφωνία. Θετικό ότι έχουμε συμφωνία, μια φιλία μεταξύ τους. Διότι οπωσδήποτε η φιλία αυτή, αν και δεν την πιστεύω απόλυτα εγώ τη φιλία, διότι σας λέω ότι δεν είναι φίλοι μας οι γείτονες. Ας λέει ο κ. Κουταβάς ότι είναι. Ούτε οι Αλβανοί είναι, ούτε οι Σκοπιανοί, ούτε οι Τούρκοι. Μάλιστα. Κύριε Πάο Κωνσταντίνο, επί τη συμφωνία, για να επί κλείσουμε πρώτο μέρος με τον κύριο Παπαδημητρίου. Κύριε Κουταβά, με τον οποίο συμφωνώ απολύτως. Σε αυτό το οποίο είπε για το περιβάλλον το διεθνοπολιτικό το οποίο είναι τριγύρω μας, να μην ξεχάσουμε και τις σχέσεις που ο Ερντογάν έχει με τη Ρωσία και με αυτό που προσπάθησε να καλλιεργήσει με το κράτος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σε περίπτωση που ναυαγούσε η συμφωνία. Προσπαθούσε να καλλιεργήσει μια επέκταση και μια συμμαχία. Όσον αφορά τώρα τη συμφωνία, αν έρθουμε σε αυτό το οποίο αφορά τον πολύ κόσμο, αυτό για το οποίο διαδηλώνει ο κόσμος, το όνομά μας, καταρχήν, να μην φύγουμε από μια παρανόηση. Εδώ είμαστε Ελλάδα. Έτσι, να μην τρελαθούμε. Δηλαδή, στην Ελλάδα ζούμε. Η Ελλάδα έχει την εθνική κυριαρχία. Το όνομα της Ελλάδος δεν διαπραγματεύεται βέβαια ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Η Μακεδονία είναι μια περιοχή της Ελλάδος. Όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι η Πελοπόννησο, όπως είναι η Θεσσαλία. Όσον αφορά το όνομα λοιπόν της Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 3, το επίσημο όνομα θα είναι η Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ιθαγένεια θα είναι Μακεδονική Πολύ της Μακεδονίας, η επίσημη γλώσσα θα είναι Μακεδονική Γιατί γλώσσα. Γιατί να μην είναι Βορειομακεδονική. Αυτό Ιθαγένεια. Λοιπόν σας λέω ότι θα ήταν καλύτερη συμφωνία σίγουρα, αν ήταν Βορειομακεδονική. Όπως είπε όμως η Ιθαγένεια και η γλώσσα. Σε μία διαπραγμάτευση κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Δεν μπορέσαμε να το πάρουμε. Ναι, αλλά δεν είναι όχημα αλυτρωτισμού αυτό. Όσον αφορά. Δεν είναι όχημα αλυτρωτισμού. Όπως πάντα έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όσον αφορά τη μακεδονική γλώσσα, βέβαια, λέει στη συνέχεια, όπως αυτή η γλώσσα αναγνωρίστηκε από την τρίτη συνδιάσκεψη των ΗΠΑ για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων που διεξήχθη στην Αθήνα το 1977. Άρα λοιπόν, μακεδονική γλώσσα υπάρχει και την αναγνωρίστηκε από τα ΗΠΑ το 1977 στην Αθήνα. Η ηρωνία της ιστορίας και της τύχης. Υπάρχει, λέτε, μακεδονική γλώσσα. Μα το έχει αναγνωριστεί. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα ιδίωμα το οποίο μιλείται και σε χωριά της Ελλάδος, το οποίο μιλούσε ο καπετάν Κώτας, ο Μακεδονόμακος, στην περιοχή μας, στην περιοχή βορειότερα από εμάς, το οποίο βέβαια δεν είναι ούτε βουλγαρικό, ούτε ρουμανικό, ούτε ελληνικό. Κάπως πρέπει να το πούμε και αυτό το ίδιο. Σλαβομακεδονικό, μήπως θα ήταν καλύτερο, όχι μακεδονικό όμως. Σωστό. Γι' αυτό λέω κάτι παίρνουμε κάποιον. Αλλά αυτό το οποίο παίρνουμε και το οποίο απαλήφθη αυτά τα μειονεκτήματα είναι στον αμέσως επόμενο όρο Δέλτα που λέει οι όροι Μακεδονία και Μακεδόνηση έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 7. Το άρθρο 7 λοιπόν λέει, το άρθρο 7 λέει, Μακεδονία ξέρετε είναι μια γεωγραφική περιοχή. Μακεδονία και εθνότητα, εθνικότητα μάλλον όχι εθνότητα, εθνικότητα, ηθαγένεια δηλαδή, μακεδονική και γλώσσα μακεδονική αφορούν αυτούς οι οποίοι το δεύτερο συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή τους Σλάβους, οι οποίοι αναφέρονται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτική κληρονομιά. Και μάλιστα το άρθρο 7 λέει ότι η Μακεδονία προς αυτούς δεν είναι μόνο ο τόπος και οι κάτοικοι, είναι και η ιστορία και η κουλτούρα και η κληρονομιά. Πώς σε καθίσατε να το πείτε, το ίδιο λοιπόν. Εντάξει, τότε ή μιλάμε για τη συμφωνία ή δεν μιλάμε. Εσείς πολύ λοιπόν, καλά κάνετε και τα επισημαίνετε, αλλά λοιπόν, δεν είναι ψηλά γράμματα για τους περισσότερους πολίτες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για των δύο χωρών αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μα γι' αυτό γίνεται και η εκπομπή σας, για να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα. Στο άρθρο 7 λοιπόν λέει. Τα μέλη αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους Μακεδονία και Μακεδόνας αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτική κληρονομιά. Λέει λοιπόν η συμφωνία ότι άλλος Μακεδόνας είναι ο Βόρειο Μακεδόνας, άλλος Μακεδόνας είμαι εγώ κι εσείς. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Ο κάτοικος της Βόρειας Μακεδονίας, όπως θα λέγεται το κράτος, ναι. Είναι κάτοικος ενός κράτους. Βεβαίως. Εμείς. Τι θα είμαστε, Ενότητα Μακεδονία, όχι, μια περιφέρεια. Εμείς είμαστε περιφέρεια της Ελλάδας. Μια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας που θα λέγεται Μακεδονία. Νότια Μακεδονία. Όχι πώς Νότια Μακεδονία, σκέτο. Όπως ναι, δεν υπερέχει όμως ο άλλος που είναι μέλος ενός κράτους, κάτοικος πολίτης. Ο άλλος είναι κράτικος κράτους της Βόρειας Μακεδονίας, δηλαδή της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας. Δεν φαντάζομαι να άρα εμείς είμαστε της Νότιας, αυτό λέω. Δεν φαντάζομαι να έχουμε και σε αυτό. Εμείς είμαστε πολίτες της Ελλάδας. Εμείς είμαστε πολίτες της Ελλάδας. Δεν είμαστε Μακεδόνες. Δεν είμαστε Μακεδόνες όμως. Είμαστε πολίτες της Ελλάδας και μένουμε σε ένα κομμάτι γεωγραφικό της Μακεδονίας. Αν θέλετε να το πούμε με γεωγραφικούς όρους, είναι η Νότια Μακεδονία. Αλλά δεν προσδιοριζόμαστε ως Νότιο Μακεδόνας, προσδιοριζόμαστε ως Έλληνας Μακεδόνας.
Αυτή λοιπόν είναι η Βόρεια Μακεδονία, διότι αυτό είναι ένα κράτος το οποίο είναι στο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας της ευρύτερης, και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι το κράτος της πρώην Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δημιουργήθηκε από την Ένωση Ομοσπόδων Κρατών. Τα κράτη αυτά ήταν της Μακεδονίας, της Κροατίας, της Σερβίας. Το ξεχνάμε αυτό. Δεν ήταν έτσι, κύριε Παπακοσταντίνου, δεν ήταν έτσι. Πριν από την επικράτηση του καθεστώτος του Τίτο, λέγονταν Βαρντάρσκα. Μετά τον Τίτο. Λοιπόν, ο Τίτο γράφει την ιστορία. Δεν υπήρχε ομόσπονδο κράτος Μακεδονίας. Μετά τον Τίτο. Μετά τον Τίτο, ναι. Αλλά ρωτάω, αυτός ο οποίος κλέβει κάτι από μένα έχει το δικαίωμα να το οικειοποιηθεί σε όλο το μήκος της ιστορικής πορείας του ανθρωπίνου. Γιατί η Ελλάδα λοιπόν, εγώ στα παιδικά μου χρόνια, στα γεωγραφία που έμαθα ότι η Μακεδονία μοιράστηκε ως γεωγραφική περιοχή στους Βούλγαρους, στους Έλληνες και σε αυτούς και στους Ιουγκοσλάβους. Αυτό έμαθα. Όχι, σωστό. Είναι λάθος αυτό. Σαφέστατα ναι. Δεν είναι έτσι που μένει. Σαφέστατα είναι. Δεν είναι γεωγραφική περιοχή, δηλαδή, Μακεδονία. Είναι μια μειοδοτική θέση, διότι αν καθίσουμε να ορίσουμε τον γεωγραφικό όρο Μακεδονία, θα σας ζητήσω να πείτε σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεστε. Σε ποια. Στην εποχή που ζούμε τώρα, σε αυτή την πρόσφατη. Στην εποχή που ζούμε τώρα, τη Μακεδονία την όρισε ο Τίτο. Με ποιο δικαίωμα. Ωραία, τότε να αναθεωρήσουμε όλη την ιστορία και τη γεωγραφία μας. Εγώ ξαναρωτάω. Με ποιο δικαίωμα αποδέχεται οποιοδήποτε Έλληνας, όχι μόνο η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εσύ, ως Έλληνας, με ποιο δικαιολογητικό αποδέχεσαι τον Τίτο να ορίζει τα όρια της Μακεδονίας. Ο Σπύρος από τα βάση είπε κάτι ότι αλλάζουν κάποια πράγματα με βάση πολέμους και συγκρούσεις. Στο κράτος, αν... το ομόσπονδο της Μακεδονίας δεν διαμαρτυρείται. Αυτό άλλαξε, παιδιά. Κύριε Πλιάτσο, είναι ξεκάθαρο. Με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου άλλαξε αυτό. Δεν διεκδικώ Κωνσταντινούπολη. Όχι, θέλω να πω ότι τα σύνορα και οι περιοχές αλλάζουν μέσα από πολέμους. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, μπράβο. Γνωρίζετε την ιστορία πολύ καλά. Δεν έγινε αυτό. Θέλω να πω. Πολέμους, συνθήκες, ανταλλαγές, συγκρούσεις. Έγινε μία μοιρασιά των λαών μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και οι δύο ισχυροί όρισαν στην Γιουγκοσλαβία ειδικό καθεστώς 50-50. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και άφησαν τον Τίτο να οργιάσει σε βάρος της χώρας μας όταν εμφανίστηκε η ρήξη ανάμεσα σε αυτόν και τον Στάλιν. Γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε η χώρα μας τότε να πει αυτό το μόσχο. Διότι εμείς ήμασταν κάτω από καθεστώς εμφυλίου πολέμου, κύριε Παπακοσταντίνου. Και μας έλεγαν οι Αμερικανοί σκάστε. Όταν τελείωσε ο εμφύλιος. Όταν τελείωσε ο εμφύλιος, μας έλεγαν πάλι σκάστε και σκάζαμε. Άρα λοιπόν από τότε υπήρχε το κίνημα. Βλέπετε λοιπόν ότι έρχεστε σιγά σιγά στα λόγια που λέω ότι είμαστε ένα προτεκτοράτο. Όχι εσείς το λέτε αυτό ότι μας έλεγαν οι Αμερικανοί σκάστε. Εγώ λέω... Γιατί λέτε ότι δεν μας έλεγαν. Εγώ λέω ότι ευτυχώς που η ιστορία γράφτηκε έτσι όπως γράφτηκε, γιατί δεν ακολουθήσαμε τα δεινά της πρώην Γιουγκοσλαβίας, της Αλβανίας και άλλων χωρών που ενδεχομένως θαυμάζουν μετά τον εμφύλιο. Αν λοιπόν, επικρατούσαν αυτοί οι οποίοι ήταν κατά θα σας δώσω το λόγο μετά που σας παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Παπαδημίου, θα κλείσετε εσείς το πρώτο μέρος. Να ολοκληρώσω με τον κύριο Παπακοσταντίνου. Έχουμε επίσης ένα ερώτημα, κύριε Παπακοσταντίνου, από τη Λευθερία. Νομίζω ότι μπορείτε να το απαντήσετε και όποιος άλλος εκ των προσκεκλημένων. Ισχύει ότι θα μπορούν να ψαρεύουν οι Σκοπιανοί στο Αιγαίο με τη συμφωνία, εννοεί την ΑΟΖ, αυτό εννοεί. Όχι, έτσι, υπάρχει μια διάταξη που λέει. Αν θέλετε και εσείς να ασχολείτε γι' αυτό. Έτσι, συγγνώμη, επειδή μου το ρωτήσατε. Ναι, γι' αυτό. Ναι. Υπάρχει μια διάταξη, θα σας βρω και το άρθρο που λέει ότι υποχρεούμαστε να ακολουθήσουμε το δίκαιο της θάλασσας. Επειδή είναι περίκλειστο κράτος η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό αναφέρει η συμφωνία κάπου. Τώρα, τι ακριβώς εννοεί, δεν είμαι ειδικό στο δίκαιο της θάλασσας, θα σας το πω. Πάντως υπάρχει στο άρθρο 13.1. Λέει ότι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το δεύτερο συμβαλόμενο κράτος είναι περίκλειστο, τα συμβαλόμενα θα καθοδηγούνται από τις σχετικές προβλέψεις σύμβασης των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας. Πάντως έχω διαβάσει σχετικά άρθρα, δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι σε σχέση με το σημερινό στάτους κουβό για τους Σκοπιανούς. Θα γίνει αυτό, κύριε Πλιάτσο, αυτό που ρωτήσατε. Ξέρετε γιατί. Θα χρησιμοποιήσουν τον αξιό. Θα γίνει ποιο. Να έρχονται στη θάλασσά μας εδώ, στο Θερμαϊκό κόλπο. Θα χρησιμοποιήσουν τον αξιό με μια. Τελική συμφωνία μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών Ελλάδος και Σκοπίων, ούτως ώστε να κατεβαίνουν τα καράβια τους στο Θερμαϊκό. Τα καράβια να κατεβαίνουν μέσω αξιού. Μάλιστα. Ναι, τεχνικά λίγο δύσκολο, αλλά. Γιατί δύσκολο.
Αν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνει. Βεβαίω θα γίνει. Όπως μπαίνουν τα γαλλικά, όπως μπαίνουν τα κερδικά. Δύσκολο εδώ πρακτικά, γιατί ο αξιό μερικέ φορέ δεν ξέρω τι καράβια χωράει. Τα ψάρια ανήκουν σε όλους. Αν θα υπάρχουν ψάρια. Κλείνοντας. Αν θα υπάρχουν ψάρια. Κύριε Παπαδημητρίου, κλείνοντας το πρώτο μέρος με εσάς, γιατί είστε κατά της συμφωνίας και τι χάνει η Ελλάδα με βάση και τα όσα ακούσαμε. Έτσι. Τι κερδίζει, αν κερδίζει. Το όνομα Μακεδονία μπορεί να θεωρείται από πολλούς γεωγραφικός όρος και μόνο, αλλά όμως είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με ένα ελληνικό φύλλο. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι παντελώς απειλαγμένο από μια εθνοτική χρειά. Το να πανηγυρίζουμε ότι από τα κλοπημαία επεστράφησαν κάποια, νομίζω ότι είναι υπερβολική κάφηση. Ακόμη και ένα αν παραμένει σε αυτόν ο οποίος το άρπαξε από μας, εγώ δεν μπορώ να αναπαυθώ και να είμαι ικανοποιημένος. Σε μια διαπραγμάτευση δίνεις κάτι. Κοιτάξτε, όμως, αυτό που είχατε θέσει προηγουμένως το ερώτημα τι θα χάναμε αν παρετείνωτο έτη περαιτέρω η εκκρεμότητα. Εγώ έλεγα 50, 100, 1000. Γιατί, να πω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγηθώ. Εκφράστηκα δημόσια κατ' επανάληψη και σε άρθρα και σμομπές. Με το γειτονικό λαό δεν έχω απολύτως τίποτε και θέλω να έχουμε τις καλύτερες των σχέσεων. Το πρόβλημα δεν είναι ο γειτονικός λαός. Συμφωνείτε με ότι δεν είναι φίλοι μας? Όχι, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν υπάρχει εχθρικός λαός. Ούτε καν ο τουρκικός, ούτε και ο αλβανικός. Υπάρχουν συμφέροντα των ισχυρών για τα οποία θυσιάζονται οι λαοί σε σειράξεις, όχι για τα δικά τους δίκαια, αλλά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων. Και σήμερα παίζεται ένα άθλιο γεωστρατηγικό παιχνίδι των ισχυρών σε βάρος των λαών της Βαλκανικής. Άρα λοιπόν, εφόσον κράτησαν έστω και κάτι από αυτά που μας έκλεψαν, εγώ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος. Και αυτό που μας έκλεψαν είναι ο όρος Μακεδονία, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Άρα εσείς διαφωνείτε, ακόμη και με την ελληνική εξωτερική πολιτική, που το 2007 βεβαιότατα έχει καταλήξει στη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Διαφωνώ και με εκείνη. Δεν έρχομαι με οποιοδήποτε όνομα περιέχει τον όρο ή παράγοντα. Δεν έρχομαι να Μακεδονίας υποστηρίξω καμία πολιτική από τις κυβερνήσεις που προάσκησαν εξουσία. Και ούτε ρίχνω όλη την ευθύνη στη σημερινή κυβέρνηση. Θα φέρει πιο κοντά αυτή η συμφωνία, εάν εφαρμοστεί τους δύο λαούς? Οι λαοί δεν νομίζω ότι είναι μακριά. Έχω επισκεφθεί τη γείτονα χώρα, έχω μια κάποια εμπειρία, ακούω για αυτά τα οποία λέγονται από αυτούς οι οποίοι συναλλάσσονται μαζί τους κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Το ιδεολόγημα και ο αλυτρωτισμός δεν γεννήθηκαν στη γειτονική χώρα. Ο συλλαβών την ιδέα του μακεδονικού έθνους υπήρξε ο Στάλιν, ο εφαρμοστής ο Τίτο. Τη σκυτάλη από τον Τίτο την έχουν οι φίλοι, οι σύμμαχοι και οι εταίροι μας Αμερικανοί. Να γιατί εγώ όταν ακούω ότι καλώς ανήκουμε στην Δύση, εξαγριώνουμε, διότι μόνον οι δούλοι ανήκουν στη Δύση. Πού θα πρέπει τώρα, μην το πιάσουμε τώρα. Θα σας ρωτήσω εγώ. Ναι, κύριε, δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα κάνω μια μεγάλη μια συμπλήρωση. Ναι, είπα το εξής, δεν είναι φίλοι μας, χωρίς να πω όμως ότι είναι εχθροί μας. Να εξηγούμεθα. Εντάξει, ο καθένας όπως το κλάβει αυτό. Θετικά έχει αυτή η συμφωνία, έστω 1-2, κύριε Παπαδημητρίου. Εάν θεωρήσουμε ως θετικά την επιστροφή κάποιων από τα κλοπημαία, θα απαντούσα ναι. Αλλά όμως το ξανατονίζω ότι δεν ελπίζω ότι στη βάση της συμφωνίας θα γίνουν καλύτερες οι σχέσεις μας με τους γείτονες. Δεν θα είναι η συμφωνία αυτή. Η συμφωνία αυτή είναι συμφωνία που επιβλήθη άνωθεν, δεν τη συναποφάσισαν οι δύο λαοί. Οι δύο ηγέτες οι οποίοι, το ξανατονίζω, εκτελούν εντολές των ισχυρών του πλανήτη και σήμερα οι ισχυροί, στη Βαλκανική ιδιαίτερα, είναι οι Αμερικανοί. Τώρα, όλα αυτά δεν τα καταθέτω επειδή διακαής πόθος μου είναι να δω ρωσική σημαία στα Βαλκάνια. Σε καμία περίπτωση. Όλοι για τα συμφέροντά τους κόπτονται και αλίμονο στους αδύναμους λαούς. Υπάρχει ερώτημα τηλεθεατή για τον κύριο Παπακοσταντίνου. Το ιδίωμα είναι
σλαβοφανές και όχι σλαβομακεδονικό, έκλεψαν ομερικές λέξεις. Παλαιότερα έλεγαν ότι δεν είναι απόγρυμα και εδώ όπως ο Γκλιγκόροφ αυτό. Είναι η περίφημη δήλωση Γκλιγκόροφ που όντως έγινε σε μια συνάντηση με φοιτητές του Σκοπίου. Πάντως δεν είναι ούτε ελληνικό, ούτε βουλγαρικό, ούτε ρουμανικό, ούτε οτιδήποτε. Είναι κάποια διάλεκτο σλαβική αυτό. Συγγνώμη, οι διάλεκτοι ανήκουν σε γλώσσες. Και η επιστήμη της γλωσσολογίας αποφαίνεται ότι είναι διάλεκτος της βουλγαρικής πριν υποστεί την αλλίωση από γλωσσολόγους που όρισε ο Τίτο να την οθήσουν προς την σερβοκρατική. Πάντως ακόμη και ο Παύλος αυτά... Μελάς έχει μια αναφορά για μακεδονική γλώσσα. Μα επειδή στον ντόπιο πληθυσμό έτσι... Πολύ, αυτό, πολλά αλλά, χρόνια πρώτη. Αλλά ο ντόπιος πληθυσμός δεν είναι γλωσσολόγοι. Εγώ καταθέτω τη θέση της γλωσσολογίας. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δίνας, ο εξαιρετικός είναι το, λοιπόν, τι, πατριώτης δεν μας, είναι βουλγαρικό. Έχει κάνει λόγο για περισσότερο βουλγαρικό, αλλά κυρίως για σλαβομακεδονικό θα το αλλά πιο δεν σωστό είναι σωστό όμως κάπως, βουλγαρική γλώσσα. Σλαβικό. Είναι ιδίωμα. Μιλάτε για το σήμερα ή για τις αρχές του 20ου αιώνα. Να το ξεκαθαρίσω. Για το σήμερα. Το σήμερα επαναλαμβάνω ότι έχει εμπλουτιστεί με στοιχεία της σερβοκρατικής. Άρα αυτό που λέει η κυρία Παπαδημητρίου, η άλλη πλευρά λέει ότι όταν έβγαινε ο αείμνηστος Ευάγγελος Αβέροφ στη Βουλή και με κείμενά του 59 και έλεγε ότι υπάρχει μια μακεδονική γλώσσα με αλφάβητο κτλ. Πώς τώρα ερχόμαστε το 2018 να πούμε ότι δεν υπάρχει. Αυτό λένε οι υπέρμαχοι της συμφωνίας, ότι από τότε η λεγόμενη δεξιά παράταξη, το σημειώνω έτσι, λεγόμενη δεξιά παράταξη, είχε αναγνωρίσει και έλεγε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Πολύ σωστά το λένε. Αυτό, δηλαδή το λένε. Πολύ σωστά 59, το λένε. Και είχε γράψει και βιβλία γεωγραφία. Και ξανατονίζω ότι εγώ δεν έρχομαι να υποστηρίξω καμία πολιτική καμία κυβέρνηση. Είναι η άποψη τη λεγόμενη real politic αυτό. Έτσι. Ότι με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Αυτό, αν το real politic μεταφράζεται σκύψε το κεφάλι στον εκάστοτε ισχυρό για να περάσει καλύτερα, τότε όντω είναι real politic. 5 λεπτά διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συμφωνία, να δούμε τι ακριβώς έγινε στα Σκόπια, πώς εκτιμάμε και πώς εκτιμούν εδώ οι συνομιλητές μας όλα αυτά που συνέβησαν προχθές στα Σκόπια και τι θα σημαίνει αυτό από εδώ και πέρα για την Ελλάδα και πώς θα πορευτούμε και αν θα συνεχιστούν αυτές οι αντιδράσεις. Σε 5 λεπτά και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε και πάλι εδώ, κοντά μας η κύριε Απόστολος Παπαδημητρίου, Οδυσσέας Γαύρος, Γιάννης Παπακωνσταντίνου και Σπύρος Κουταβάς. Συζητάμε για το Σκοπιανό, για τη συμφωνία των Πρεσπών, ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα, για τα σχόλιά σας. Θα δώσω μια απάντηση σε κάποιον που ναι, ρωτήθηκε σε μένα. Για το... Επειδή ρωτήθηκε γιατί εμείς να αναγνωρίσουμε μακεδονική γλώσσα από τη στιγμή που οι Γερμανοί δεν την αναγνωρίζουν ως μακεδονική αλλά ως σλαβική, θέλω να επισημάνω στο άρθρο λοιπόν 1-3 γάμα της συμφωνίας, η επίσημη γλώσσα θα είναι μακεδονική όπως αναγνωρίστηκε στη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών την Αθήνα το 1977. Άρα λοιπόν στην Αθήνα το 1977 αναφέρθηκε για μακεδονική γλώσσα και βέβαια με την παρατήρηση ότι οι όροι Μακεδονία και Μακεδόνας έχουν την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 7. Άρα λοιπόν Μακεδονία σημαίνει για μας η γεωγραφική περιοχή της Βορείου Ελλάδος, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι πολίτες της και Μακεδονία σημαίνει για τους γείτονές μας το δικό τους κράτος. Αυτή. Να σημειώσω και εγώ ότι σύμφωνα με ένα εξαιρετικό κατά την προσωπική μου άποψη άρθρο που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή και το υπογράφει ο Έγκριτος και επίσης εξαιρετικός αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, γιατί ρωτάτε, δεν κινδυνεύουμε να μπουν οι Σκοπιανοί στην ΑΟΣ μας, διότι δεν έχουμε θεσπίσει ΑΟΣ. Όταν τη θεσπίσουμε, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας δίνει δικαίωμα σε περίκλειστα κράτη να συμμετάσχουν στην εκμετάλλευση μόνο του πλεονάσματος των αλλιευμάτων εντός της ΑΟΣ. Και στην περίπτωση του Αιγαίου είναι αστείο να συζητάμε για την ύπαρξη πλεονάσματος, ενώ η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει πρόσβαση ήδη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από το 1995 με την ενδιάμεση συμφωνία. Σπύρο, να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος από σένα. Θέλω καταρχήν να πιάσουμε λίγο τα όσα έγιναν προχθές στη Βουλή των Σκοπίων. Πέρασε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η συνταγματική αναθεώρηση, το περίμενες με βάση την εμπειρία που έχεις, τη γνώση, τα όσα διάβαζες, ήταν κάτι που. Τις τελευταίες 2-3 μέρες φαινόταν ότι δεν θα περάσει. Ξαφνικά, μέσα σε μία μέρα, βρήκε τον μαγικό αριθμό 8 ο ΣΕΦ και πέρασε η συνταγματική αναθεώρηση. Βέβαια, υπάρχει ένας δρόμος μπροστά ακόμη. Φυσικά. Εντάξει, παρακολουθώντας και τα γραφόμενα έγκριτων συναδέλφων, οι οποίοι είχαν στρατοπεδεύσει μέρες εκεί στην πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας, δεν νομίζω κανένας δεν το περίμενε ότι θα βρεθούν οι επιπλέον 8 βουλευτές, νομίζω τόσοι ήταν που χρειάζονται από το ΒΕΜΕΡΟ για να μπορέσουν να ψηφίσουν καταρχήν τη συμφωνία.
Αυτό κανένας δεν το πίστευε ότι θα γίνει, έγινε όμως. Έτσι. Οι βουλευτές αυτοί διαγράφτηκαν από το κόμμα. Σήμερα που σημαίνει... με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών επιτέθηκε σφόδρα στους Αμερικανούς, έκανε λόγο για εξαγορά, για χρηματισμό, βαρύτατες κατηγορίες. Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών κιόλας, έτσι. Εντάξει, τώρα αυτές τις απόψεις τις έχει και μερίδα εδώ της... Ο Πάνος ο Καμένος αμέσως έκανε ναι, εντάξει, ο Πάνος ο Καμένος ήταν ο πρώτος. Αυτή την επιχειρηματολογία την έχουν και εδώ, έτσι, και όχι μόνο δικά μας μέσα ενημέρωση, αλλά και μερίδα του πολιτικού κόσμου σε σχέση με το αν έχουν χρηματιστεί ή όχι, δεν το ξέρω. Οι άνθρωποι εκεί του ΒΜΡΟ, μάλιστα ένας γραφικός, ο Μιλόσοσκι, ο οποίος έχει κάνει και υπουργός του Γκρουεύσκι, που ανέβηκε στον Όλυμπο με τη σημαία με το άστρο της Βεργίνας, δεν ξέρω να το θυμάστε, το 2015, έτσι, αυτός ο γραφικός, έγραφε στο διαδίκτυο ότι υπάρχουν προτάσεις εξαγοράς, χρηματισμού βουλευτών μας προκειμένου να ψηφίσουν τη συμφωνία. Το κατέγγελνε έτσι στο Twitter. Δεν το ξέρουμε τι έχει συμβεί. Πάντως θα συμφωνήσεις ότι δεν ήταν και ότι καλύτερο όλο αυτό που έγινε. Ο Αμερικανός πρέσβης ήταν παρόν την συγκεκριμένη μέρα ακόμα και στο κοινοβούλιο. Οι πιέσεις, το γνωρίζουμε όλοι, ήταν ασφυκτικές. Θέλω να πω ότι μερικές φορές, εντάξει, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αλλά δεν συνάδει αυτό με το πνεύμα της ελευθερίας και της δημοκρατίας της Δυτικής Ευρώπης, ίσως. Αυτό που έγινε όλες αυτές τις μέρες στα Σκόπια δεν είναι. Το ξέρουμε, κακά τα ψέματα. Αυτές οι πιέσεις για να βρεθεί ο μαγικός αριθμός 80 ήταν ασφυκτικότατες. Φυσικά υπάρχουν πιέσεις των Αμερικανών, οι οποίοι θέλουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να τελειώσουν κάποια πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και γρήγορα, βιάζονται για δικούς τους λόγους. Όλοι βιάζονται. Και οι Ρώσοι βιάζονται. Και οι Ρώσοι βιάζονται και οι Αμερικανοί βιάζονται. Και οι Ευρωπαίοι έχουν μια δική τους βιασύνη και εμείς θέλουμε να τελειώσουμε μια εκκρεμότητα την οποία έχουμε με τους γείτονές μας. Ο καθένας έχει ένα στόχο σε ό,τι αφορά τη γειτονιά του. Και αυτός ο στόχος έχει να κάνει με την υπερέτηση κάποιων συμφερόντων. Εμείς έχουμε συμφέροντα που πρέπει να κλείσουμε μια εκκρεμότητα με τους γειτονές μας. Οι Αμερικανοί έχουν άλλα συμφέροντα. Πατώντας το πόδι τους εκεί, για να εξυπηρετήσουν μια άλλη πολιτική και στρατηγική που έχει να κάνει με ένα πιο διαφορετικό έτσι, γεωπολιτικό σχέδιο που έχουν για τα Βαλκάνια. Οι Ρώσοι επίσης είναι ένας από τους θύλακες που έλεγχαν μέχρι τώρα, τους έχει μείνει μόνο η Σερβία και ίσως να χάσουν και αυτοί. Έτσι. Όλοι κάτι αποβλέπουν. Και είναι κακό σε όλη αυτή την... σε όλο αυτόν τον ιστορικό κύκλο εμείς να μην βλέπουμε και να μην εκτιμούμε το τι συμφέροντα έχουμε εμείς σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί έχουμε συμφέροντα και πρέπει να τα δούμε. Υπάρχει όμως και πλευρά που τονίζει και εδώ που λέει ότι ναι, μα οι ίδιοι Σκοπιανοί όμως γύρισαν την πλάτη στη συμφωνία και επικαλούνται το δημοψήφισμα και τη συμμετοχή. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη διαπίστωση, συνάδελφα Αναγιώτη. Ψήφισαν περίπου, αν θυμάμαι καλά, το 37% ήταν εγγεγραμμένο. Περίπου 600.000. Έτσι. Είναι πάρα από το 50% των ψηφισάνων. Εάν οι προηγούμενοι που είχαν ψηφίσει, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στους 1.200.000. Λοιπόν, εάν πήγαιναν να ψηφίσουν όσοι είχαν πάει την προηγούμενη φορά, το ναι πάλι θα υπερψηφούσε, γιατί όσοι δεν πήγαν να ψηφίσουν δεν σημαίνει ότι είναι όλοι κατά. Έτσι, πάλι θα υπερψηφούσε το ναι, αλλά με μικρή διαφορά από το όχι. Ήταν έξυπνη η κίνηση αυτή που έκανε η αντιπολίτευση και μια μερίδα της κοινής γνώμης που έπεισε και δεν πήγε προσπαθώντας να υποσκάψει την εγκυρότητα του δημοψηφίσματος. Έτσι, αλλά τέλος πάντων, έκανε εδώ αντιπολίτευση ναι, το 2015. Αλλά τέλος πάντων ο Ζάεφ, ο οποίος τον θεωρώ ότι είναι ένας πρικισμένος πολιτικός, ο οποίος προέρχεται, δεν είναι συντηρητικός, δεν είναι εθνικιστής, είναι ένας πολύ προοδευτικός πολιτικός, ο οποίος δεν το έβαλε κάτω, συνέχισε τη διαδρομή του και είμαστε σε αυτό το σημείο το οποίο είμαστε τώρα. Έτσι, εγώ έχω μείνει έκπληκτος από αυτή την ιστορία. Ας λένε δεξιά και αριστερά ότι οι Αμερικανοί όλοι έχουν βάλει και το δαχτυλάκι τους. Αλλά τελικά κάπου θέλει και ο λαός να πάει το δρόμο τον οποίο έχει επιστέψει και θέλει να ακολουθήσει στο μέλλον. Να σας πω βέβαια ότι οι βουλευτές, με διακόψατε πριν, αυτοί έχουν διαγραφεί από το ΒΜΡΟ. Που σημαίνει, ότι που σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα είναι ελεύθερο για τις άλλες δύο ψηφοφορίες τις οποίες έχουμε να πράξουν και κατά πώς νομίζουν. Έτσι, δεν του δεσμεύει καμία κομματική ένταξη και πουθενά. Έτσι. Και επίσης λένε και πολλοί οι οποίοι παρακολουθούν εκεί τα πράγματα ότι υπάρχει μια πολύ σκληρή και μεγάλη κομματική αντιπολίτευση μέσα στο
στο κόμμα της ίδιας της αντιπολίτευσης, η οποία δεν ξέρουμε στο πού θα βγάλει σε όλη αυτή την ιστορία. Και επίσης και μια τελευταία παράμετρο στην οποία την αξιοποιεί ο ΖΑΕΦ όσο μπορεί σε αυτή την ιστορία, θα προσπαθήσει και ο Τσίπρας να αξιοποιήσει τις δικαστικές εδώ διώξεις προσπαθώντας να κερδίσει. Μην ξεχνάμε ότι εκεί ένα μεγάλο μέρος της ηγεσίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη γείτονα χώρα είναι υπόδικοι, έτσι, κατηγορούνται για σοβαρά... Λέω, Τσίπρα, κάνω μια αναφορά, μια γέφυρα, το ότι εδώ έχουμε... ο Πολάκης δεν είπε, αν δεν τους βάλουμε φυλακή, δεν θα δούμε νίκη. Και εδώ υπάρχουν εκκρεμότητες για δικαστήρια, τα οποία είναι να μπουν μπροστά, Παπαντονίου, αυτά τέτοια. Γιατί κυρία Ράικου, κύριε Παπακοσταντίνου, κάτι περίεργα λέγει προχθές. Περίεργα Σπούτιν και τα λοιπά, έτσι. Κύριε Γαύρο, σίγουρα φέρατε το τι συνέβη εκεί στα Σκόπια προχθές. Το περιμένατε καταρχήν εσείς. Γιατί άργησαν να βρεθούν. Το περιμένατε καταρχήν ότι θα περάσει από την Βουλή των Σκοπίων. Περιμένατε. Αντιθέτως με αυτό που είπε ο κ. Κονταβάς, το περίμενα. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί καθυστέρησε τόσες μέρες να βρεθούν αυτοί οι 8, να μην πω τη λέξη εξαγοραστούν, να βρεθούν αυτοί οι 8 για να ψηφίσουν. Καθυστέρησε. Δεν μας κάνει εντύπωση. Γιατί δεν είπαν την πρώτη μέρα, ναι, είμαστε υπέρ της συμφωνίας. Και περίμεναν να περάσει. Γιατί πήγαν όλοι οι Ευρωπαίοι, η Μέρκελ πήγε, ο δικός μας ο πρέσβης πήγε και ο πρόξενος της Θεσσαλονίκης να πήγε. Ο υφυπουργός ήταν αυτός που ήταν την ημέρα της ψηφοφορίας εκεί, μέσα στο κοινοβούλιο. Της Αμερικής ο υφυπουργός εννοώ. Ήταν εκεί, μέσα στο κοινοβούλιο, τότε που θα ψήφισαν και ψήφισαν και αυτοί οι 8. Άρα λοιπόν γι' αυτό και περίμενα να ψηφιστεί. Διότι προηγήθηκαν όλα αυτά. Τώρα κάτι άλλο όμως εγώ θέλω να πω. Επειδή είπατε μοιράστηκε η Μακεδονία, θα έρθω λίγο στην ιστορία. Αυτά γνωστά είναι σε όλα, αλλά ας τα ξαναλέμε. Εδώ είμαστε εμείς τουλάχιστον 2.500 χρόνια, έτσι δεν είναι, περίπου. Να μην πω και περισσότερο. 2.500 χρόνια. Αυτοί πόσο καιρό είναι εδώ, οι Σκοπιανοί. Περίπου. Πώς είναι. Τι εννοείται. Είστε σίγουρος ότι είστε απόγονος του... Ναι, εγώ έτσι λέω. Έτσι λέω. Διότι όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε προς τα πέρα και έστειλε το γράμμα, εκτός αν αμφισβητείτε τα ιστορικά αυτά. Όχι, άλλο λέω ότι ο Σπύρος προφανώς είναι ότι μετά από 2.500 χρόνια. Αν είμαι απόγονος του Μεγάλου Αλέξανδρου, αυτό μετά από την τουρκοκρατία, το DNA. Αυτό λέω, αν είστε σίγουρος. Γιατί εντάξει, ας επικαλούμαστε τη. Όχι, διεκδικούμε και το Αφγανιστάν κάποια στιγμή. Μην το αστείευεστε τώρα το πράγμα. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνουμε DNA, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά τα γεγονότα, τα ιστορικά υπάρχουν. Όταν έστειλε την επιστολή ο Μέγας Αλέξανδρος στην Αθήνα και έλεγε: Στέλνω τα λάφυρα όλοι οι Έλληνες. Πλήρα και δαιμονίου. Πλήρα και δαιμονίου κλπ. Άρα δεν, νομίζω δεν εννοούσε και τους Σκοπιανούς. Δεν υπήρχαν. Κάτι άλλο όμως. Έρχομαι στην νεότερη ιστορία όμως τώρα. Εδώ, στην νεότερη, τώρα που σκοτώθηκε και ο Παύλος Μελάς. Επί τουρκοκρατίας εδώ είχαμε 3 βιλαίτια. Το ξέρετε καλά: Θεσσαλονίκη, Σκοπίων και Μοναστηρίου. Εμείς είμαστε εδώ κοντά στο μοναστήρι. Εδώ σε αυτό το βιλαίτι του μοναστηρίου. Είχε ελληνικά δημοτικά σχολεία 477, βουλγαρικά 242 και σέρβικα, δηλαδή σκοπιανά, 32 μόνο. Όχι, όχι. Τι? Τα σέρβικα δεν είναι σκοπιανά, είναι σκοπιανά. Είναι σέρβικα. Σέρβικα, 32. Άρα σκοπιανά δεν είχε καθόλου. Φυσικά δεν είχε. Λοιπόν. Γιατί λέτε, μακεδονικά, δεν είχε καθόλου. Λοιπόν. Ο Αμερικανός πρέσβης, να σημειώσω. Ο Αμερικανός πρέσβης. Ορθώς το είχα επισημάνει στην αρχή. Εντάξει, τώρα, άρα λοιπόν είχαμε διπλάσια σχολεία εμείς από ότι οι Βούλγαροι και 5 φορές παραπάνω. 10 φορές παραπάνω, 15 από ό,τι οι Σέρβοι. Οι άλλοι δεν είναι καθόλου. Πρακτικά να μας πείτε. Οι μαθητές τώρα, πρακτικά σας το λέω. Οι μαθητές, τα Ελληνόπουλα ήταν 27.106 σε αυτά όλα τα δημοτικά σχολεία. Τα Βουλγαράκια ήταν 8.700, δηλαδή το 1 τρίτο. Τα δε Σερβόπουλα 1.100. Άρα τα δε γυμνάσια, κοιτάξτε, το ελληνικά γυμνάσια. Το μοναστήρι είχε 1.695 μαθητές. Στην Κοζάνη είχε 970 μαθητές στο γυμνάσιο, στο Τσοτήλι 450, στη Σάτιστα 878 και στην Κοριτσάχη Ελληνόπουλα 1612. Και εποχή, κύριε Γαύρο. Όταν ήταν εδώ το βιλαίτι του Μοναστηρίου, επί τουρκοκρατίας. Πριν... Η Θεσσαλονίκη τι σύνθεση πληθυσμού είχε τότε. Να σας πω, και η Θεσσαλονίκη πόσα ελληνικά σχολεία είχε. 521 ήταν ελληνικά σχολεία, οι δάσκαλοι ήταν 787 και οι μαθητές 32.000. Τα δε βουλγάρικα εκεί επικρατούσε το βουλγαρικό στοιχείο. 319, στη μέση περίπου. Οι δάσκαλοι 493, περίπου στο 60% και οι μαθητές 9.000, δηλαδή 4 φορές λιγότερο τα βουλγάρικα για τη Θεσσαλονίκη, για το βιλαίτι Θεσσαλονίκης. Για εδώ τώρα που λέμε για τη δική μας περιοχή. Άρα λοιπόν, εδώ ήμασταν Ελληνόπουλα όλοι. Και κάτι άλλο, τώρα να έρθω και βέβαια
μην το πάρετε και σαν αστείο αυτό. Εγώ έμαθα στο σχολείο να τραγουδώ Μακεδονία Ξακουστή του Αλεξάνδρου, η χώρα που έδιωξε στους βάρβαρους και ελεύθερη είσαι τώρα. Τι θα τραγουδούν οι Σκοπιανοί μετά από ένα χρόνο? Τι θα τραγουδούν? Δεν ξέρω, ρωτώ. Τι εννοείται, τι θα τραγουδούν? Καλά, και αυτοί έχουν κάποια. Δεν θέλω όμως οι Μακεδόνες, λέτε. Θα τα τραγουδούν αυτό τα πατριωτικά του τραγούδια. Όχι αυτό θα τα τραγουδούν. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το τραγουδούν. Τι σχέση έχει αυτό? Πολύ φοβερό. Πώς δεν έχει σχέση? Όπως αυτό θα τραγουδούν και τώρα και το όφελος, επειδή ρωτήσατε κύριε Πλιάτσο, τι όφελος θα έχουν αυτοί από αυτήν την μετονομασία της που θα λέγονται η Μακεδονία. Πολλά θα είναι τα όφελη τους. Θα το εκμεταλλευτούν διαφημιστικά. Δηλαδή. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Για να μην πω Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, θα το εκμεταλλευτούν οπωσδήποτε. Δεν το κάνουν τώρα, τόσα χρόνια. Χειρότερα θα γίνει όμως. Εγώ να σημειώσω ότι εδώ έχω μπροστά μου. Ναι. Συγγνώμη. Επίσημη ελληνική έκδοση, η οποία λέει το 1928 εκ τους κατοίκους της Ελλάδος και την απογραφή 81.984 στη 13% μιλούν την μακεδονοσλαβική. 1928. Είναι επίσημα ελληνικά στοιχεία. Είναι η απογραφή επίσημη, από τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση αναγνώριζε από τότε. Επειδή πολλά χρόνια ήταν εδώ οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι, αυτή η γλώσσα είναι η σλαβική, λέμε. Μακεδονοσλαβική γράφει η ελληνική. Είναι. Όχι, δεν λέω την άποψή μου. Δεν σημαίνει επειδή. Λέω ότι λέει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν σημαίνει ότι επειδή τη γνώριζαν ότι είναι και. Όχι, άλλο σα λέω. Λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση το 28 στην απογραφή κάνει λόγο για μακεδονοσλαβική. Εγώ σα ενημερώνω ότι όταν όσε φορέ πήγα στη Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια, είχα τη γυναίκα μαζί μου και η γυναίκα μου συνεννούνταν με του Βουλγάρου. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γάβρο. Ξέρει σλαβικά. Σημαίνει ότι είναι σκοπιανή. Κάποιοι βουλευτές των Σκοπίων. Αυτό το πιστεύω προσωπικά. Το πιστεύετε. Αν η συμφωνία είναι τόσο κακή για τα Σκόπια και τόσο καλή. Αν είναι τόσο καλή για τα Σκόπια και τόσο κακή για την Ελλάδα, γιατί χρειάστηκε να λάβουν. Να εξαγοραστούν. Ή να ξαγοραστούν. Το χρήμα είναι γλυκό, κύριε Πλέτσο. Εάν η συμφωνία για αυτούς είναι καλή, ξαναλέω, γιατί χρειάστηκε να εξαγοραστούν? Διότι δεν ψήφισαν αυτοί. Τι άλλο να πούμε. Άρα είναι κακή η συμφωνία για τους Σκοπιανούς. Όχι, δεν λέω ότι είναι κακή. Αφού ήταν καλή, γιατί δεν ψήφισαν? Για να πάρουν χρήματα, τι σας λέω τώρα, αφού, δηλαδή, αφού είναι στην αντιπολίτευση. Μισό λεπτό. Ναι. Επίσης, αν η συμφωνία για τους Σκοπιανούς ναι. ήταν καλή και για μας επιβλαβής, για ποιο λόγο δεν πήγαν όλοι να ψηφίσουν το δημοψήφισμα, ναι? Διότι είναι ορισμένοι φανατισμένοι αυτοί, γι' αυτό. Το 50%? Όχι το 50%, γιατί. Για το δημοψήφισμα, ναι, λέτε τώρα. Βεβαίως. Αν νόμιζα, λέτε για τη Βουλή που πήγε. Είπα για τη Βουλή, πριν μου απαντήσατε. Σας είπα ότι εγώ πιστεύω προσωπικά ότι χρηματίστηκαν. Λέω για το δημοψήφισμα. Ή εκφοβίστηκαν, μισό λεπτό. Ναι. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Ναι. Λέω για το δημοψήφισμα. Ναι. Αν η συμφωνία είναι καλή για τους Σκοπιανούς και για εμάς αρνητική, όπως λέτε. Ναι. Για ποιο λόγο διότι δεν ήθελαν να αποδείξουν. Ήθελαν να αποδείξουν ότι το δημοψήφισμα είναι άκυρο. Διότι το Σύνταγμά του λέει ότι αν δεν είναι 50% δημοψήφισμα. Αφού εσείς λέτε ότι είναι καλή για αυτού η συμφωνία. Μα δεν είναι. Αυτοί νομίζουν ότι είναι οι εθνικιστές. Είναι καλή για αυτούς η συμφωνία ή κακή? Για αυτούς. Εσείς τι λέτε, εσείς τι λέτε. Για το ΖΑΕΦ. Για τους Σκοπιανούς και τα Σκόπια. Ναι, είναι καλή η συμφωνία. Για ποια μερίδα των Σκοπιανών μιλάτε? Μα για τη χώρα τους. Για την Πουγδουμού, ας την πούμε έτσι. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι καλή. Η μισή το θεωρούν καλή και η μισή όχι. Όχι, εσείς τι πιστεύετε. Εγώ τι πιστεύω. Είναι κακή ή καλή για τους Σκοπιανούς? Για τους Σκοπιανούς καλή είναι. Τότε γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν, ναι? Ποιος θα πάνε να ψηφίσει? Σκοπιανοί. Μα δεν θέλουν οι άλλοι μισοί, σας λέω. Αφού είναι καλή, λέτε. Εγώ το θεωρώ. Δεν θα πάω να ψηφίσω εγώ μια καλή συμφωνία. Μισό λεπτό. Εγώ ως αγάβρος το θεωρώ ότι για τους Σκοπιανούς αυτούς που το ψήφισαν. Είναι καλή. Είναι καλή. Για τους υπολείπους αυτοί δεν το θεωρούν καλή. Διότι αυτοί θέλουν σκέτο Μακεδονία, ούτε καν δημοκρατία της Μακεδονίας, ούτε καν North Macedonia ή Άνω Μακεδονία. Άρα δεν είναι καλή. Ναι, για τους άλλους μισούς ναι, δεν είναι. Άρα για τους μισούς δεν είναι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Παπακουσταντίνη. Γιατί δεν μπορώ να σας πω αν εξαγοράστηκαν ή δεν εξαγοράστηκαν βουλευτές, αλλά δεν με αφορά κιόλας αυτό εμένα. Εντάξει, εγώ δεν αλλά έχω κανένα στοιχείο απορώ, να το πω. Μπορεί να... Απορώ όμως, γιατί όσοι είναι κατά της συμφωνίας έχουν εστιάσει εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν εστιάσει στο πώς έγινε η εσωτερική τους, εν πάση περιπτώσει, τη διεργασία. Όσοι είναι κατά της συμφωνίας, πολύ περισσότερο, όπως σωστά είπατε, η αντιπολίτευση είναι οι εθνικιστές, είναι το ΒΕΜΡΟ. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που η αντιπολίτευση θέλει να λέγεται σκέτο Μακεδονία. Εμείς συντασσόμαστε με την άποψη που λέει ότι χρηματίστηκαν αυτοί που θέλουν να λέγονται σκέτο Μακεδονία, δηλαδή ενισχύουμε αυτή την άποψη τελικά? Θέλουμε να επικρατήσει αυτή η άποψη? Είμαστε δηλαδή της άποψης ότι αν δεν λυθεί ένα θέμα που πρέπει να λυθεί, διότι η ενδιάμεση συμφωνία είναι μια μεταβατική συμφωνία, θα θεωρήσουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να διονύζεται και αυτό είναι η επιτυχία για την ελληνική διπλωματία? Δεν νομίζω. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Κουταβά, θα το πω λίγο με όρους διεθνών σχέσεων. Ότι κάποια στιγμή έρχεται σε κάθε κράτος αυτό που λέμε δίλημα security. Δηλαδή, με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις.
κάθε κράτος θέλει να αυξήσει τα εθνικά του συμφέροντα και θέλει να αυξήσει την ισχύ του. Αν λοιπόν αυτή η συμφωνία δεν περάσει και δεν εφαρμοστεί, τότε λοιπόν θα στείλουμε το κράτος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην αγκαλιά των Ρώσων και του Ερντογάν και θα αποδυναμώσουμε το ΝΑΤΟ. Και θα έχουμε σαφώς ένα έλλειμμα ασφαλείας όσον αφορά την περιοχή μας. Και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως είναι στο ΝΑΤΟ. Αλλά έχει μια συμμαχία αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία, είναι το μαύρο πρόβατο του ΝΑΤΟ, όπως ξέρετε. Ναι, το ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται με την κορυφή της Τουρκίας. Προς το παρόν, γιατί αυτά αλλάζουν. Αλλάζουν. Ένας λόγος που θέλουν λοιπόν οι Αμερικάνοι να περάσει αυτή η συμφωνία είναι αυτός. Ότι θέλουν την ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ ακριβώς εξαιτίας του μεγάλου ασθενούς της Τουρκίας. Να σας ρωτήσω κάτι. Στα Σκόπια ο μισός πληθυσμός είναι κατά της συμφωνίας. Κακά τα ψέματα. Στην Ελλάδα το 70%, θα πω εγώ, το βλέπετε και εδώ στην περιοχή μας, είναι κατά της συμφωνίας. Μπορεί ρεαλιστικά να προχωρήσει μια συμφωνία δύο κρατών? Τώρα είναι η Ελλάδα και οι υποδομούν. Χωρίς τη βούληση του λαών. Πάντως δεν το ξέρουμε αν είναι κατά. Δεν πήγαν στο δημοψήφισμα. Δεν χρειάζεται ότι. Δεν χρειάζεται στο όχι, όχι. Υπάρχουν και πολλοί παράγοντες. Ουσιαστικά μπορεί οποιαδήποτε συμφωνία, οποιονδήποτε δύο κρατών, μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη αν δεν έχει τη στήριξη των λαών τους. Την πλήρη στήριξη. Ναι, βλέπετε λίγο τα κράτη σαν άτομα που κινούνται τους λαούς τους, βλέπετε τους λαούς τους. Οι λαοί τους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή χωρίς από κάτω να το πω, από τη βάση. Να το πω πιο απλά. Βάση, αυτό που θα αν η βάση δεν θέλει αυτή τη συμφωνία. Αυτό που θα αισθανθεί η βάση αμέσως μετά την κύρωση που εύχομαι να γίνει και στη χώρα μας της συμφωνίας, θα είναι στο εμπορικό επίπεδο, θα είναι στις ανταλλαγές, θα είναι στην ελεύθερη κυκλοφορία των μεταφράσεων. Στην Ελλάδα όμως, το είπε πολύ σωστά νομίζω ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ούτε κι εγώ λέει θέλω το όνομα Μακεδονία και θα αισθανθούμε άσχημα, ακόμα και με τη λέξη Βόρεια Μακεδονία, με την οποία ουσιαστικά είπε ότι εντάξει θα το ξεχάσουμε το όνομα, άλλο έτερο να κάτερο. Αλλά νομίζω ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ακόμα και πολλοί υπέρμαχοι θα νιώθουν μια πικρία ότι θα βλέπει τη χώρα των Σκοπίων, θα έρθει να παίξει εδώ 28 Οκτωβρίου handball και θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, παράδειγμα. Καλά, και στο γειτονικό κράτος δεν θα βλέπουν τη Μακεδονία, δεν θα βλέπουν τα σύμβολά τους, δεν θα βλέπουν τη σημαία τους, δεν θα βλέπουν το σύνταγμά τους. Είναι η μοναδική περίπτωση χώρας η οποία μέσω μιας διεθνής συνθήκης. Εν καιρό ειρήνης. Αλλάζει τη σημαία της, αλλάζει τα σύμβολά της, δεν ξανάγει αυτό σαν τη χώρα. Αυτή δεν θα αισθανθούν πικρία. Τη σημαία τους αλλάζουν, το όνομά τους αλλάζουν. Θεωρείτε ότι μπορεί να προχωρήσει δηλαδή παρά την σφοδρή αντίδραση για παράδειγμα? Θεωρώ πως ναι και θεωρώ ότι θα καταλάβουν και οι δύο λαοί ότι είναι προς όφελος της συμφωνία όταν αυτή εφαρμοστεί. Κύριε Παπαδημητρίου. Δεν νομίζω ότι. Καταρχήν να μου σχολιάσετε τα διαμηθέντα στη Βουλή των Σκοπίων αυτές τις ημέρες. Πριν σχολιάσω τα της Βουλής, θα ήθελα να σχολιάσω τα του δημοψηφίσματος γιατί το περάσαμε πολύ. Είναι εκ πρώτης όψεως εντυπωσιακό το ότι πήγαν και ψήφισαν σίσον οι Αλβανοί. Ήταν αναμενόμενο όμως. Α, ναι, δεν είναι έκπληξη. Αλλά απλώς θέλω να δείξω με αυτό ότι οι Αλβανοί ηγέτες που οδηγέτησαν το λαό, καθώς η ιστορία λέει ότι οι Αλβανοί είναι στην υπηρεσία του εκάστοτε κατακτητή της Βαλκανικής. Το είπε και ο Σπύρος πάντως, ότι θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Οι Αλβανοί, πέρα από το ότι θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, σήμερα είναι ο λαός ο οποίος εκδηλώνει υπέρμετη λατρεία στον αμερικανικό παράγοντα. Αλήθεια. Γι' αυτό και μίλησα για χαϊδαμένα παιδιά. Λοιπόν, από τους άλλους οι οποίοι δεν προσήλθαν στο δημοψήφισμα, πρέπει να κάνουμε διάκριση σε δύο εθνοτικές ομάδες. Είναι η πρώτη εκείνη η οποία έχει γαλουχηθεί από την νηπιακή ηλικία στο ιδεολόγημα του μακεδονισμού και όντως για αυτούς είναι μια κακή συμφωνία. Είναι μια κακή συμφωνία. Όμως, κανείς δεν με τα γάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κανείς δεν μίλησε για το πόσοι επιτέλους είναι οι Βούλγαροι στη γειτονική χώρα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι όχι λιγότερο από 150.000 της γείτονος πήραν βουλγαρικό διαβατήριο με την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο πρώην πρωθυπουργός τους, ο Γεωργίευσκι, είναι πλέον πρεσβευτής της Βουλγαρίας στα Σκόπια. Αυτά δεν είναι ασήμαντες λεπτομέρειες για να μην τις θίγουμε. Κατά συνέπεια, αν πρέπει να δούμε για ποιο λόγο αντέδρασαν. Δεν είναι όλοι σύμφωνοι. Το βέμερο, μην ξεχνούμε. Πάντως θα συμφωνείτε κι εσείς ότι δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι δεν πήγαν είναι και υπέρ του όχι. Όχι, εγώ πιστεύω. Μια πολύ μεγάλη μερίδα νομίζω αυτό που υπάρχουν και μετριοπαθείς που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον Γκριγκόροφ
στη γραμμή που είπε, έλα μωρέ, τι σχέση έχουμε εμείς με τη Μακεδονία. Υπάρχουν και τέτοιοι. Τώρα, πόσοι είναι αυτοί και πόσοι είναι οι άλλοι και πόσοι είναι οι Βούλγαροι, γιατί εγώ περίμενα τουλάχιστον από τους Βούλγαρους να προβάλλουν μία αντίσταση, διότι φύγονται κέρια από την αναγνώριση της εθνότητος και της γλώσσας. Κι όμως δεν αντέδρασαν. Για το λόγο ότι και αυτοί είναι πυθύνια όργανα των ισχυρών της Βαλκανικής και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους Αμερικανούς. Πώς εξηγείται τώρα ότι στην Ελλάδα η Πέρμα, η πολέμη της συμφωνίας έσπευσαν εκείνη την ημέρα να πανηγυρίσουν για την αποτυχία εντός εκτός εισαγωγικών του δημοψηφίσματος? Εγώ ούτε πανηγύρισα, ούτε περίμενα κάτι διαφορετικό. Είδατε όμως ότι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, αλλά γι' αυτό πολύ και μεγάλη μερίδα, έτσι. Όταν είπα στην αρχή και λέω ότι και αυτοί οι οποίοι αντιτίθενται προς τη συμφωνία δεν είναι ένα αραγές μέτωπο. Υπάρχουν πληθώρα απόψεων. Λοιπόν, εγώ το περίμενα από τη στιγμή που οι ισχυροί θέλουν να περάσει, θα περάσει και θα εφαρμοστεί. Τώρα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στο μέλλον? Και μάλιστα δεν μιλάω για απότερο μέλλον. Κύριε Πελιάζα, στη Μέση Ανατολή καίγεται το σύμπαν. Φοβούμαι μήπως η φωτιά μεταδοθεί και στα Βαλκάνια και τότε όλα αυτά τα οποία συζητούμε σήμερα θα είναι άνευ νοήματος. Μήπως θα μεταδοθεί όμως πιο εύκολα εάν παραμείνει εκτός ΝΑΤΟ απομονωμένο σε εισαγωγικά μια τρύπα στα Βαλκάνια το κράτος των Σκοπίων, της Πύργου Δημού, σε συνδυασμό με Κόσοβο και όλες αυτές τις εξελίξεις? Να σας πω. Όπως εκτιμούν πάρα πολύ. Να σας πω. Δηλαδή, να το θέσω πιο ρεαλιστικά ίσως, με τη συμφωνία, αν εφαρμοστεί, ενδυναμώνεται ή απομακρύνεται ο κίνδυνος μιας μεγάλης Αλβανίας? Προς το παρόν φαίνεται ότι απομακρύνεται, αλλά αυτό είναι άσχετο προς τη συμφωνία. Γιατί άσχετο? Γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα των Αλβανών στα Σκόπια, το αναγνωρίσατε κι εσείς, οι οποίοι αν δεν εφαρμοστεί η συμφωνία, ποιος μας λέει ότι αύριο μεθαύριο δεν θα υποκύψουν τα κελεύσματα για μια μεγάλη Αλβανία σε συνδυασμό και με το Κόσοβο? Η μεγάλη Αλβανία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ποτέ χωρίς την υπογραφή των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς. Ήδη εδώ και χρόνια έπαψαν να προκαλούν την οποιαδήποτε αναστάτωση στη γείτονα. Γιατί? Γιατί πήραν διαταγή. Δεν κουνιέται φίλο στο δυτικό μέρος, στο Τέτοβο. Και πήγαν όλοι σαν πρόβατα να ψηφίσουν. Ενώ αυτοί στην αρχή έλεγαν τι σχέση έχουμε εμείς με τη Μακεδονία. Δεν το έλεγαν. Αν αύριο μεθαύριο αλλάξει η αμερικανική πολιτική και θέλει να δημιουργήσει τη Μεγάλη Αλβανία, τότε να μην μιλούμε για Σκόπια. Γι' αυτό σας ρώτησα για τη συμφωνία τη συγκεκριμένη. Να μην μιλούμε. Γι' αυτό ρώτησα για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Αν απομακρύνεται ή έρχεται πιο κοντά. Πώς το λένε, να θέσει χειρότερη μοίρα από τους Αλβανούς σε σχέση με τους γηγενείς, ας πούμε, όπως το στόχο. Ο Ζάιβ δεν μπορεί να κάνει τίποτε αν δεν πάρει ευλογία από την Αμερική. Όχι, αν αλλάξει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν αλλάξει, είπε ο Ζάιβ. Πώς θα αλλάξει? Θα τον αλλάξουν, θα βάλουν άλλον πρωθυπουργό. Αυτά είναι απλά πράγματα. Θα εκλογές, αυτό λέμε. Ναι, και έρθει το ΒΕΜΡΟ, ας πούμε. Και πάλι. Τι θα κάνουν οι Αλβανοί μετά εκεί? Ό,τι διατάξουν οι Αμερικανοί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Πλιάτσο. Μας έκλεισαν τα βόρεια σύνορα για να μην περνούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Ήταν απόφαση της κυβέρνησης των Σκοπίων αυτή? Εντάξει, μόνο τα Σκόπια τώρα. Εντάξει, και οι Ούγγροι είναι μεγάλο θέμα τώρα. Μόνο οι Ούγγροι έδωσαν διαταγή στους Σκοπιανούς να κλείσουν τα σύνορα? Όχι. Θέλω να πω ότι και άλλες χώρες το κάνουν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενέκριναν το κλείσιμο των σύνορων, τα σύνορά μας προς βορρά θα ήταν ανοιχτά ακόμη και τώρα που μιλούμε. Να πιάσουμε λίγο στα καθημάσια, κλείνοντας την κουβέντα. Θα περάσει η συμφωνία? Τι εκτιμάς από εδώ και πέρα? Και θέλω να σου βάλω και μια, να βάλω και στο τραπέζι, αρχές γεννωμένες από σένα, έτσι μια παράμετρο πολύ σημαντική. Σε ένα διάλογο στο Facebook με κάποιους φίλους από τη Φλόρινα, του χώρου της κεντροαριστεράς, του κινήματος αλλαγής, στέλεχος εκεί του κινήματος αλλαγής, γύρισε και είπε επιλέξει, όχι τη Νέα Δημοκρατία. Όσοι στηρίζουν τη συμφωνία και την ψηφίσουν και την υποστηρίξουν είναι ή αφελείς ή προδότες. Προσοχή, όχι της Χρυσής Αυγής ή της Νέας Δημοκρατίας ενός μέρους, του κινήματος αλλαγής. Για να βάλω και σε αυτή την παράμετρο, έτσι. Πόσο θα μας απασχολήσει και θα δημιουργήσει και θα φορτίσει εσωτερικά τους επόμενους μήνες στη χώρα? Καταρχήν, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, μετά την. Υπάρχει εδώ σε ένα άρθρο που κοιτούσα προχτές. Mm-hmm. Μια διαπίστωση που λέει ότι στο διαδίκτυο έχουν κάνει κάποια στατιστικά αυτοί
από το Twitter και από το Facebook ότι συμπέρανουν ότι ένας μεγάλος αριθμός χρηστών στα social media, Twitter και Facebook, δεν περίμενε να κυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών. Δεν περίμενε, ναι. Δεν περίμενε να κυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών στο κοινοβούλιο. Να κυρωθεί στο κοινοβούλιο. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, δηλαδή όλοι, και αν είδατε, υπήρξε μία, τουλάχιστον για 24-48 ώρες, υπήρχε μία παγωμάρα. Η κύρωση ή η συνταγματική αλλαγή. Η ψηφοφορία στη Βουλή. Τώρα, ναι, ναι. Ναι, γιατί το κλίμα έχει προετοιμαστεί ώστε να μην περάσει και να πάμε σε εκλογές. Και εμείς αυτό είχαμε. Αυτό θεωρούσαν όσο. Παρά τα γραφόμενα κάποιων συναδέλφων, όντως. Το θεωρούσαν όλοι ως πιθανό. Υπήρξε μία, θα έλεγα έτσι, ένα σκεπτισμός και μία αφωνία όσων τέλος πάντων ανανεώνται στην συμφωνία. Ενώ εδώ εσωτερικά, έτσι. Ναι, εδώ εννοώ και τα δικά μας, έτσι. Ξαφνικά δηλαδή σιώπησαν. Εγώ εκτιμώ ότι τουλάχιστον διαβάζοντας τις γνώμες και τις προσεγγίσεις συναδέλφων οι οποίοι κατοικοεδρεύουν εκεί, είναι δύο κρίσιμες ψηφοφορίες οι οποίες έπονται. Η τελευταία είναι πιο κρίσιμη, η άλλη με 60 ψήφους τους έχει. Ο Ζάεφ, η άλλη θα δούμε μάλλον ίσως να επαναληφθεί το ίδιο σενάριο το οποίο είχαμε και τώρα. Εγώ εκτιμώ ότι με βάση αυτά τα γεγονότα τα οποία είδαμε ότι μάλλον βαδίζουμε αισίως το να ψηφιστούν όλες οι συνταγματικές αλλαγές. Εδώ μετά. Και εδώ μετά έρχεται ο ταχυδρόμος με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Έρχεται ο ταχυδρόμος εδώ με βάση τη συμφωνία να την κυρώσουμε και εμείς στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι αδύναμη κακά τα ψέματα. Πώς? Είναι αδύναμη κυβέρνηση κακά τα ψέματα. Για πολλούς λόγους. Δεν ξέρω αν είναι αδύναμη η κυβέρνηση. Πόση ψήφη χρειάζονται. Δεν ξέρω αν είναι αδύναμη η κυβέρνηση. Όχι. Θα μπορούν να περάσει και με λιγότερους. Α, με τους παρόντες. Ναι, με τους παρόντες. Είναι απλός νόμος. Δηλαδή, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Συντάγματος. Άρα μπορεί και με 140 επί των παρόντων, τέλος πάντων. Δεν νομίζω να λείψει τώρα κανένα. Στους 149 θα μπορούσαν η πλειοψηφία 75, θέλει το Σύνταγμα, ως ελάχιστος να περάσει συμφωνία. Δηλαδή με 75-74 περνάει. Πάντως όσοι φτιάχνουν τους ψήφους, δεν ξέρω αν εννοούν ότι και εδώ συμβαίνει το ίδιο φαινόμενο, κάποιοι μπορεί να πληρώνονται. Ίσως το ακούσουμε και αυτό. Το πονούν. Και ο Ζαβέλης το έχει πει. Λένε ότι εντάξει, είναι πάνω από 150 αυτοί οι οποίοι θα στηρίξουν. Εντάξει, με βάση την αριθμητική βγαίνει ένα αριθμό. Θα στηρίξουν τη συμφωνία. Δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί τι. Το υπονοούμενο. Δεν θα χρειαστεί ο αριθμός. Αν συνέβη εκεί, δεν θα χρειαστεί αυτό. Θα χρηματιστούν, αυτό εννοείται. Α, το λέτε θεός δηλαδή. Εγώ διαφωνώ. Εκτιμάς θα περάσει δηλαδή. Θα έχουμε συλλαλητήρια, θα έχουμε πάλι φορτισμένη ατμόσφαιρα. Εντάξει, ας γίνουν συλλαλητήρια, παιδί μου, σε δημοκρατία. Θα πιεστούν όμως, μήπως θα πιεστούν. Ας γίνουν συλλαλητήρια, εντάξει. Έχουμε νομίζω το κόμμα ότι... τώρα των Ελλήνων που έχουμε εκλογές, έχουμε δημοτικές, περιφερειακές. Είναι ένα φορτισμένο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Εάν περάσουν όλα από τα Σκόπια. Οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις λέγανε ότι το θέμα των Σκοπίων και της συμφωνίας, έτσι όπως το περίμεναν ότι θα γδάρει δημοσκοπικά την κυβέρνηση η οποία έφερε την συμφωνία, δηλαδή την υπόγραψε τη συμφωνία, λένε ότι δεν την επηρέασε. Δεν ξέρω πώς θα επηρεάσει τις άλλα είναι τα... Εντάξει. Είναι ένα άλλο θέμα έτσι. Έχουμε ένα Γιώργο Κασαπίδη εδώ, ο οποίος θα είναι με σημαία του το Μακεδονικό, το Σκοπιανό τέλος πάντων. Θα ψηφίσει ο κόσμος με αφορμή αυτό το. Θα το λέει ο κύριος Κασαπίδης, ήδη έχει αρχίσει και το επαναλαμβάνει και το λέει και κάνει λόγο για προδοτική συμφωνία. Και στο Δήμο Κοζάνης υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θα ψηφίσει με αυτό το κριτήριο. Εγώ δεν βάζω το χέρι μου στο φωτιά. Για την περιοχή μας. Κύριε Γαύρο, πώς βλέπετε εδώ τώρα. Καταρχήν να σας ρωτήσω ευθέως προσωπικό το ερώτημα. Γίνονται στα Σκόπια όλες οι διαδικασίες, περνάει, κυρώνεται η συμφωνία. Τον μπαλάκι στην Ελλάδα. Εσείς, ως ένας άνθρωπος που συμμετείχε πολύ ενεργά στα συλλαλητήρια, πήγατε έτσι. Πήγατε, συμμετείχατε στις εκπομπές, είστε πολέμιος στις συμφωνίες. Θα συνεχίσετε τον αγώνα, θα πάτε. Δηλαδή, τι θα κάνετε. Είμαι πάντα πολέμιος. Τώρα τι θα πετύχω, δεν το ξέρω. Άλλο αυτό. Με ρωτάτε κάτι, αν θα πετύχω. Αλλά να σας πω όμως τι θα γίνει. Αν σας ρωτήσουν, δηλαδή, θα πείτε ναι, να κάνουμε ξανά συλλαλητήρια, να συνεχίσουμε. Τώρα κάποτε κουράζεται ο άνθρωπος. Αλλά οπωσδήποτε θα είμαι πάντοτε, το λέω. Mm-hmm. Αλλά να πω κάτι άλλο. Δημοψήφισμα στην Ελλάδα μην περιμένετε να γίνει. Δεν νομίζω. Γι' αυτό το θέμα.
Πάει αυτό που είπε και ο κ. Κούνταβα, αποκλείεται. Εγώ προσωπικά είμαι κατά των δημοψηφισμάτων γενικότερα και το 2015. Εγώ είμαι υπέρ των δημοψηφισμάτων τουλάχιστον για τέτοια μεγάλα θέματα. Ακόμα και για άλλα θέματα είμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ευτυχώς έχουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, εντάξει, αυτό είναι η δημοκρατία. Αν και. Υποκειμενικό. Ξέρετε τι είχε πει ο Ισοκράτης για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία αυτοκαταστρέφεται διότι. Περίφημη φράση, ναι. Δίδαξε στους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την ανέδεια ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία. Λοιπόν, έρχομαστε στο θέμα μας τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα ότι δημοψήφισμα δεν θα γίνει διότι είναι επικίνδυνο το δημοψήφισμα και φοβούμαι ότι θα διερμηνευτεί αλλιώτικα από ό,τι θα λέει. Αλλά κάτι άλλο. Όπως είπε και ο κύριος Παπακοσταντίνου, και στη Βουλή θα ψηφιστεί. Θα κυρωθεί στη δική μας. Αφού ο νόμος λέει ότι το 51% των παρόντων, έτσι δεν είπατε κύριε Παπακοσταντίνου. Ναι, που δεν μπορεί να είναι κάτω από το 1 τέταρτο. Ναι, 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 είναι παρόντες αρχή το 1 τέταρτο λέτε έτσι. Ναι, ναι. Ναι, δηλαδή σκεφτείτε. Με 55 περνάει. Ναι. Άρα λοιπόν θα περάσει. Αν δεν είναι παρόντες οι υπόλοιποι. Ναι, δεν είναι, ναι. Άρα λοιπόν, εφόσον είναι παρόντες το 1 τέταρτο και, από, και πουν ναι, περνάει. Άρα υπάρχουν οι ψήφοι. Για την κύρωση αυτή τη συμφωνία. Δεν νομίζω. Αν δεν θέλουν να την κυρώσει η Νέα Δημοκρατία όπως λέει, ναι. Θα εμφανιστεί στη Βουλή για να ανατρέψει την πλειοψηφία αυτή. Ή το κόμμα του κ. Καμένου. Ναι, αν εμφανιστεί στη Βουλή με πόσους βουλευτάς. Άρα... Με όλους, με όλη την κοινοβουλευτή και τη ομάδα. Πάλι δεν φτάνουν, θέση, πάλι δεν φτάνουν να σταματήσει την κύρωση. Αν ψηφίσουν όλοι. Αν ψηφίσουν όλοι, βεβαίως. Βεβαίως, έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει. Αυτή είναι η δική μου πρόβλημα. Αυτό ήδη το έχουν διατυπώσει. Γι' αυτό ακριβώς και λέγεται τώρα και διαιρείτε ότι υπάρχει η πλειοψηφία στη Βουλή για να γίνει κύρωση. Με τις σημερινές δηλώσεις και δεδηλωμένες, ναι, υπάρχει. Εγώ να πω, επειδή το είχα διαβάσει και καλό θα είναι να μην γίνονται τέτοιες παραμηνύσεις, ότι ουδέποτε έχει πει ο Σωκράτης για δημοκρατία που αυτό καταστρέφεται. Κύριε Γαύρο, ναι. Έχω μπροστά μου ακριβώς το συγκεκριμένο άρθρο, έτσι. Μπορείτε να το διαβάσετε στα ελληνικά χωάξ, τα οποία κάνουμε μια εξαιρετική δουλειά. Καλό θα είναι όμως τέτοιες φράσεις και ρίσεις, καλό θα είναι να μην τις επαναλαμβάνουμε και να μην τις αναπαράγουμε, όπως η περίφημη ρίση του Κίσινγκερ για παράδειγμα, η οποία ήταν πραγματικά ένα ψέμα. Απλά καλό θα είναι να μην αναπαράγουμε ρίσεις και φράσεις αρχαίων και όχι μόνο που δεν έχουν υποθεί ποτέ. Κύριε Παπακοσταντίνου, τι βλέπετε να γίνεται από εδώ και πέρα στην Ελλάδα? Όπως είπαμε, το σημερινό συσχετισμό των δυνάμεων και με τις δηλώσεις προσώπων κομμάτων, φαίνεται ότι η συμφωνία θα ακυρωθεί. Βέβαια, έχουμε ένα ευρύτερο θέμα αν θα έρθει η συμφωνία προς κύρωση ή αν θα ανατραπεί η κυβέρνηση από άλλους λόγους. Εσωτερικούς της, ας πούμε, το πώς θα φερθεί ο κύριος Καμένος, και εδώ θα πρέπει να το πούμε αυτό για να πολιτικολογήσουμε και λίγο, ότι αν ο κύριος Καμένος ήθελε τυχόν να μην περάσει η συμφωνία όπως κόπτεται και λέει ότι είναι κατά της συμφωνίας, θα έχει ρίξει την κυβέρνηση. Διότι αν ρίξει την κυβέρνηση, δεν θα έρθει προς κύρωση η συμφωνία. Άρα λοιπόν, αν θέλει να λέει την αλήθεια ότι διαφωνεί με τη συμφωνία, θα έλεγε ότι αποσύρω την εμπιστοσύνη μου από τώρα για να μην έρθει νόμος προς κύρωση της συμφωνίας. Έτσι. Άρα λοιπόν, με τις σημερινές συνθήκες φαίνεται ότι η συμφωνία θα περάσει. Θα ακούσουμε και πάλι φράσεις περί προδοσίας. Μα είτε τις ακούσαμε. Όχι, έχουμε ακούσει. Θα έχουμε πάλι επανάληψη. Ή αυτό που είπε και ο κύριος Γαύρος, ότι εντάξει, κάπου κουράζει λίγο. Όχι, όχι, έχουμε ακούσει πρόσφατα και από δημοσίους λειτουργούς με διάφορες θέσεις στην πολιτεία μας. Και από υποψήφιους. Όχι μόνο ότι θα είμαστε προδότες όσοι είμαστε υπέρ της συμφωνίας, θα αντιμετωπιστούμε και ως προδότες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα που όσοι θέλουν να είναι κατά της συμφωνίας. Λένε ότι υπερασπιζόμαστε και το δικαίωμα και τον άλλον. Έτσι, είναι μια ευθείες απειλές αυτές. Εν πάση περιπτώσει, που θεωρούμαστε προδότες, Quisling, γερμανοτσολιάδες μας έλεγαν όσοι ήμασταν υπέρ των μνημονίων, άσχετα αν δικαιωθήκαμε στην πορεία κλπ. Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι πράγματι το κλίμα θα είναι πολιτικό και από εκεί και πέρα θα πρέπει να επικρατήσει ο ορθός λόγος κοινωνική σκέψη. Κύριε Παπαδημητρίου, κλείνοντας, τι βλέπετε από εδώ και πέρα? Επειδή ο κύριος Παπαδημητρίου επανήρθε στον ορθό λόγο και εγκομίασε τα μνημόνια, δεν μπορώ την πρόκληση αυτή να την αφήσω ασχολίαστη. Δεν εγκομίασε, ακριβώς είπε ότι... Αν με τη λήξη των μνημονίων η Ελλάδα αισθάνεται την εφορία και ακόμη μπορεί να περάσει το ιδεολόγημα ότι ανήκουμε στη χωρία των ανεπτυγμένων χωρών και ισότιμα μέλη είμαστε όλων των διεθνών οργανισμών κτλ. Τότε το παιχνίδι θα παίζεται για πολλά ακόμη χρόνια. Κύριε Πηλιάτσιο, στην αρχή μίλησα για διχασμό. Μέσα σε αυτό το διχασμό, εκείνο το οποίο πρέπει να καταθέσω είναι ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω την παρούσα κυβέρνηση, διότι
είναι η μόνη που δεν εξαπάτησε τον ελληνικό λαό στην πολιτική που θα ασκούσε στα εθνικά μας θέματα και στα θέματα σχέσεων πολιτείας-εκκλησίας. Για τις άλλα ζητήματα τώρα... Στα οικονομικά είναι, ένα, είπατε, εκτός της εκπομπής μας. Κατά συνέπεια... Και στα θέματα της εκκλησίας, είπατε. Εγώ θα διαφωνήσω, γιατί μιλάμε για, για ένα κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται τώρα, γιατί κυρίως και το ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεστε. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, μα γιατί είναι και αυτοί ασκούν την εξουσία ναι. σήμερα. Τώρα... Τόνιζαν το χωρισμό κράτους-εκκλησίας. Ναι, δεν το τόλμησαν δε... όμως. Έτσι. Κοιτάξτε, δεν αποκλείω δεύτερη τετραετία, κύριε Πλιάτσο. Τώρα όσο και αν σας εκπλήσω. Εγώ... Δεν είναι του, δεν είναι του παρόντος. Εγώ δεν το βλέπω, αλλά εντάξει. Εγώ δεν το αποκλείω. Λοιπόν, αν πρεσβεύουν οι κρατούντες τον διεθνισμό της νέας τάξης πραγμάτων και πιστεύουν ότι μέσα σε αυτό το συνονθήλευμα των εθνών πρέπει να ξεχάσουμε την εθνική μας ταυτότητα και να γίνουμε πολίτες του κόσμου ή έστω πολίτες του δυτικού κόσμου, τότε ο ελληνικός λαός ας κρίνει και ας αποφασίσει. Επιτρέψτε ένα σχόλιο. Αυτό το νέα τάξη όμως, σας ακούω και συχνά να το λέτε, και εσείς και πάρα πολλοί άλλοι, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, κύριε Παπαδημητρίου, για να αποκαλείτε νέα τάξη. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο 25 χρόνια. Δεν είναι και πολλά 30, μέσα στην παγκόσμια ιστορία, κύριε Πλιάτσο, τα 25 τάξη, χρόνια. Τάξη... Εκείνο το οποίο θα μπορούσα να το πω και διαφορετικά είναι η κυριαρχία του τραπεζικού κεφαλαίου σε πλανητική κλίμακα. Θα σας άρεσε περισσότερο. Αλλάζει βάση. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω για να τα δέσω αυτά τα δύο είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις είναι υποχείρια σήμερα του τραπεζικού κεφαλαίου. Νομίζω ότι έχω γίνει σαφής πλέον στην τοποθέτησή μου. Και αν σας ενοχλεί το νέο τάξη, το παίρνω και λέω το τραπεζικό σύστημα και τα υποχείριά του όλες οι κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν ξέρω. Βλέπετε να περνάει εδώ στην Ελλάδα. Θα περάσει το. Ήδη το δήλωσα. Θα επειδή περάσει. Πρωταγωνιστήσατε, όπως έχετε κάθε δικαίωμα και με σοβαρότητα, εγώ θα πω, σε πολλές πλευρές στον αγώνα ενάντια συμφωνία σε σχέση με άλλους ομιλητές, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με εσάς, οι εκφράσεις σας και οι παροτρύνσεις σας ήταν για ήπιους τόνους. Έτσι. Δεν θα το ξεχάσω και ειδικά στην Κοζάνη. Θα συνεχίσετε και σαν σύνδεσμος που συμμετείχατε πολύ ενεργά, θα δούμε ξανά σε μια πορεία προς τη Βουλή έγκριση της συμφωνίας, θα δούμε ξανά κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια. Υπάρχει μια. Και τι κλίμα εισπράτεται εσείς τώρα, έτσι. Υπάρχει μια επιτροπή σε τοπική κλίμακα, η οποία θα συνέλθει και σε συνεργασία με άλλες επιτροπές που υπάρχουν στην πρωτεύουσα και στη συμπρωτεύουσα θα αποφασιστεί η περαιτέρω κλιμάκωση. Βέβαια, πάντοτε στα πλαίσια της νομιμότητας, χωρίς, επαναλαμβάνω, κορώνες αποδοκιμασίας αυτών που τάσσονται υπέρ της συμφωνίας, για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα είναι γνωστό τη σπάση ότι η προσέγγιση προς τον όρο πατρίδα και πατριωτισμός υφίσταται μία διαφορετική και αποκλίνουσα πορεία ενός σημαντικού τμήματος του λαού ένθεν και ένθεν. Δεν πρέπει να παίξουμε το διχαστικό παιχνίδι του να αλληλοκατηγορούμαστε. Εγώ τουλάχιστον δεν εγκρίνω την οποιαδήποτε επίκριση, μομφή ή κατηγορία κατά των συμφωνούντων με μιλήσατε την. Μιλήσατε όμως στην αρχή της τοποθέτησης για οσφιοκάμπτες, μια έκφραση η οποία μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάπως βαριά. Να χρησιμοποιήσω και αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος, με χαρακτήρισαν φασίστα. Έτσι δεν είναι. Εγώ και εγώ μεν φασίστας δεν έδωσα το δικαίωμα σε κανένα να με αποκαλέσει. Ναι, ποιος σας αποκάλεσε φασίστα όμως, αυτό ρωτάω. Ας πάρουμε τον κύριο Φίλη. Τον κύριο. Τον κύριο Φίλη. Λέμε, κάποιοι μεμονωμένοι άνθρωποι, γιατί για ΜΜΕ, για παράδειγμα και τα λοιπά, μεγάλα κανάλια. Αλίμονο, αν έβγαινε ο Πρωθυπουργός να αποκαλέσει. Και τοπικά νομίζω κανένα ΜΜΕ δεν σας αποκάλεσε φασίστα. Τοπικά πιστεύω ότι κρατήσαμε μια πολύ καλή στάση. Ανεξαρτήτως της διαφωνίας. Είμαι της γνώμης ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη στάση, χωρίς εγώ να αναπαύουμε στο ότι με την ένταξη της γείτονος στο ΝΑΤΟ θα λάμψει ο ήλιος στον ουρανό και όλα θα γίνουν ρόδινα στη Βαλκανική. Να ρωτήσω κάτι, μια και είστε εδώ, και αν θα ήθελα και το σχόλιο σας έτσι κλείνοντας. Επειδή το έχετε τονίσει και στην Κοζάνη, το τονίσατε και σας απασχόλησε και σαν επιτροπή. Αυτά τα ακραία στοιχεία που βγαίνουν και φωνάζουν διάφορα συνθήματα που ανήκουν σε ένα ακροδεξιό χώρο,
πώς μπορείτε να τα απομονώσετε ή να τα απομακρύνετε από την κινητοποίηση σας, γιατί μάλλον βλάπτουν αυτό τον αγώνα. Καταλάβατε τι εννοώ. Οι μόνοι που το έχουν πραγματοποιήσει αυτό, κύριε Πλιάτσο, είναι οι του Κουκουέ. Έχουν ομάδες. Έχουν χρόνια τώρα. Έτσι, αλλά είναι έτσι. Χρόνια στον κουρμπέτι που λέει ο λαός. Δυστυχώς πρέπει να είναι κανένας εξαιρετικά οργανωμένος να αναπτύξει μια εσωτερική αστυνομική δύναμη περιφρούρησης για να μπορέσει να τα απομονώσει. Ήδη βγήκαμε και είπαμε ότι τα συνθήματα αυτά που ακούγονται δεν μας εκφράζουν. Ναι, γι' αυτό το είπα έτσι, και εγώ, επειδή είπαμε από την πρώτη στιγμή. Γνωρίζω το τι συνέβη και το τι συζητήσαμε. Δυστυχώς έχουν την εντύπωση αυτή ότι κερδίζουν με το να τοποθετούν τον καθόλου τρόπο. Απέναντίας, εγώ πιστεύω ότι είναι βούτυρο στη φέτα των αντιτιθεμένων στη δική μας τη στάση. Μάλιστα. Κύριε Γαύρο, κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Παπακουσταντίνου, φίλε Σπύρο, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Περιμένω να τα πούμε ξανά όλοι στην εκδήλωση του Veto News. 5 του μήνα. Έτσι. 5 του μήνα, ναι. Αν υπάρχει η ελεύθερη και η αίθουσα στη βιβλιοθήκη, ημέρα Δευτέρα. Να αντιπαρατεθούμε νομίζω κόσμια και με επιχειρήματα όπως ένθεκα κίθεν έγινε σήμερα εδώ. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε για τα πολλά τηλεφωνήματα και τα σχόλιά σας. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, πιθανότατα αυτή τη φορά και πάλι επιστροφή στην αυτοδιοίκηση και πλέον σε αυτή την προεκλογική, μακρά προεκλογική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει. Καλή σας νύχτα.